Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κοντά σας για τον μαραθώνιο αυτό της κάλυψης του Μεγάλου Συλλαλητηρίου για τη Θεσσαλονίκη μας, για τη Μακεδονία μας, για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Περιμένουμε και τα δικά σας τα τηλέφωνα, τις δικές σας παρεμβάσεις στο 2313 022 040. Σήμερα δεν είμαι μόνος Ρωσόπουλος, έχω και τον έτερο Ρωσόπουλο Καπαδόκη, τον αδερφό, τον Παύλο. Μαζί θα την βγάλουμε την εκπομπή. Θα πούμε ορισμένα πράγματα για τη Μακεδονία που πολύς ο κόσμος τα αγνοεί. Και έτσι θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα μαζί. Και όπου θα αρχίσει και το μεγάλο συλλαλητήριο, όσοι είστε στα σπίτια σας, ετοιμαστείτε σιγά σιγά να κατεβαίνετε στη συγκέντρωση, να μην λείψει κανένας μας. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αύριο έχουν μια συνάντηση διάφοροι παράγοντες, θα κρίνουν το πλήθος, το όγκο που θα μαζευτεί σε αυτό το συλλαλητήριο και μπορεί να τους αποτρέψει να παραδώσουν το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Το 92 αυτό είχε γίνει, το είχα έτοιμοι να το δώσουν το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς και εκείνο το μεγαλειώδη συλλαλητήριο του 1 εκατομμυρίου ατόμων τους πήγε πίσω 25 χρόνια τώρα. Εάν δώσουμε μια τέτοια όθη σε αυτό το συλλαλητήριο, μπορεί να τους πάμε άλλα 25 χρόνια πίσω και να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο απλός ο λαός στάθηκε στο ύψος του. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά από όλη την Ελλάδα. Ως τώρα τα λεωφορεία ξεπερνά τα 1300 που θα μαζευτούν στο Λευκό Πύργο και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αντιθέτως όμως, η πολιτική εξουσία, με κάποιες μικρές, πολύ μικρές εξαιρέσεις, δεν στάθηκε στο ύψος, σαμποτάρισε αυτό το συλλαλητήριο, ιδίως οι δημοτικές αρχές έτσι περισσότερο, και γι' αυτό εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Και όπως έγραψα και σε μια ανακοίνωση για τους φίλους και του ΦΥΜΠΗ, είπα ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε και πολιτική εξουσία και θρησκευτική εξουσία. Ούτε η θρησκευτική εξουσία στάθηκε στο ύψος της, δειλή, πληρωμένη, αργυρώνητη, έκανε πίσω. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω τον αδερφό μου, τον Παύλο. Ας μην ξεχνάμε, πόσα χρόνια είπες πριν ότι περάσαμε από το 91? 25. Μπράβο. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάλι εδώ στις επάλξεις και ο τότε Μητσοτάκης είχε πει «Έλα μωρέ, σε 10 χρόνια θα το έχουν ξεχάσει το ζήτημα». Δεν το έχουμε ξεχάσει. Είμαστε όλοι εδώ. Και δεν θα το ξεχάσουμε. Ενωμένοι. Μην νομίζουν ότι έχουμε ξεχάσει. Δεν ξεχνάμε την ιστορία μας. Η ιστορία μας είναι μία και είναι ελληνική. Και το αίμα που κυλάει μέσα στις δικές μας τις φλέβες είναι αυτό που πέσανε το 21, το 17 και το 40. Και αν χρειαστεί και το 2017, 18 και όποτε έρθει. Και Κύπρο έχουμε, Παύλο. Και την Κύπρο. Και Κύπρο έχουμε. Και εκεί έχουμε θρηνήσει αίμα. Δεν ξεχνάμε. Τα αδέρφια μας απανταχού της γης. Εγώ θέλω να σας δώσω ένα πεντάστιχο, μικρό. Το είχε πει η Γαλατεία η Σουρελή. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Από τον κλόνο του Θεού, από εκεί κρατήμε. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Η ταυτότητά μας είναι ελληνική. Και πρέπει να δώσουμε αυτή την ταυτότητα όχι σε μας, στον κόσμο όλων, να καταλάβει ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε χθεσινοί, ζούμε σε αυτή τη χώρα χιλιάδες χρόνια και δεν θα την παραδώσουμε σε κανέναν. Ποτέ. Να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε λίγο-λίγο τα ιστορικά γεγονότα. Να θυμηθούμε ότι για αυτή την πατρίδα που απελευθερώθηκε κάποιοι δώσαν το αίμα τους. Ένα από αυτά τα παλικάρια που έδωσε το αίμα τους ήταν ο Παύλος Μελάς. Δεν είχε λόγο ο Παύλος Μελάς να χαλάσει την ησυχία του.
ήταν ένας αξιωματικός του στρατού με πλούσιες καταβολές πίσω του, με ευγενή καταγωγή, με γαμπρός του δραγούμι, βολεμένος θα λέγαμε, ξεβολεύθηκε όμως και πήρε τα βουνά και ήρθε στη Μακεδονία. Και παράτησε και δύο παιδιά, έτσι. Και γυναίκα και δύο παιδιά. Και γυναίκα και δύο παιδιά, τα οποία τα παράτησε μικρά για τον αγώνα της δικιάς μας, της Μακεδονίας, που εμείς τώρα έχουμε αυτό το δικαίωμα και σας μιλάμε ελεύθερα, εξαιτίας όλων αυτών εδώ των ανώνυμων, σε εισαγωγικά και επώνυμων, όπως ήταν ο Παύλος Μελάς, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασσαλία. Πατέρας του ήταν ο Μιχαήλ Μελάς, εξού και το όνομα του Μιχαήλ του γιού του, θα το πούμε λίγο αργότερα. Ο Μιχαήλ Μελάς, ο πατέρας... Και υποκοριστικό Μίκης, έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, θα το πούμε λίγο αργότερα. Ο πατέρας του ήταν αυτός που χρηματοδότησε τον Μακεδονικό αγώνα. Καλησπέρα. Ένα μαζί βασιλιάς νικητής από την Βεργίνα ως την άκρη της γης. Καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι τα καλά της δουλειάς μας αυτά. Ήμουνα και στο σχολείο του 92. Είμαι και σήμερα εδώ. Μάλιστα ο καιρός παρά τις δυσίωνες προβλέψεις. Μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως αξίζει άλλωστε, και παρά τις προσδοκίες κάποιων ότι δεν θα έχει κόσμο, και νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να ταξιδέψει σε όλη τη γη. Μόνο έτσι ίσως έχουμε μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι σίγουρο, ποτέ δεν είναι σίγουρο, αλλά σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι αγώνες που κέρδισε το έθνος μας στο βάθος των αιώνων, δεν είχαν καμιά εξασφάλιση. Κάνουμε τους αγώνες, κάνουμε την προσπάθειά μας και βλέπουμε. Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Θα γίνονται διακοπές. Μην ξαφνιάζεστε καμιά φορά. Πρέπει να βγάζουμε και εικόνα από το συλλαλητήριο. Έχουμε ζωντανή σύνδεση. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Για συνέχισε, βρε Παύλε. Λοιπόν, ο Παύλος Μελάς, ο οποίος φέρω και το δικό του το όνομα, όπως το Αποστόλου Παύλου. Να πούμε και κάτι για το όνομα Παύλος, τι σημαίνει. Δεν είναι τυχαίο αυτοί που φέρουν το όνομα Παύλος. Είναι θεόδο το όνομα. Το έχει δώσει ο Κύριος στον Απόστολο των Εθνών, τον οποίο έλεγαν Σαύλο. Μπράβο. Και τον ονόμασε Παύλο. Και μην ξεχνάμε ποιοι το ζήτησαν, αδερφέ εσύ που κάνεις και θεολογία, να έρθει και πού. Όταν ήταν στην Τροάδα και είχε κατά νου να στρίψει δεξιά, όπως ήταν στην Τροάδα, κατά την Καπαδοκία μεριά να πάει ο Απόστολος Παύλος, τότε το βράδυ στον ύπνο του είδε ένα Μακεδόνα. Μακεδόνα, όχι Σκοπιανό. Διαβάσει στη Μακεδονία να βοήθησον ημίν. Αυτό έλεγε ο Αλέξανδρος λίγα χρόνια πιο μπροστά. Συγγνώμη, σε διέκοψα Παύλο. Αυτός δε γαρ Έλλην γένος ημίν τ' αρχαίων. Θα πει ο Μέγας Αλέξανδρος για τον εαυτό του: είμαι γένος των αρχαίων Ελλήνων και αντελευθερήτης δεδουλωμένην ούκανε θέλει με ονοράν την Ελλάδα. Και δεν θέλω να την βλέπω υποδουλωμένη την Ελλάδα. Γιατί υποδουλωμένοι, γιατί είχαν έρθει τα στρατεύματα των Περσών τότε για να κατακτήσουν και είχαν κάψει δυο και τρεις φορές τη Μακεδονία. Και γι' αυτό δεν άντεχε να τη βλέπει δεδουλωμένη τη Μακεδονία. Και να θυμίσω και λίγο κάτι ακόμα, συγγνώμη, πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Ο παππούς του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε μόνο συμμετείχαν όσοι είχαν ελληνικό αίμα στις φλέβες τους. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι θεωρούντουσαν βάρβαροι. Έτσι. Ας έρθουμε λίγο τώρα, λίγο πιο λοιπόν, στο Μακεδονικό αγώνα, συνεχίσουμε για τον Παύλο Μελά. Τι σημαίνει το όνομα Παύλος, το φέρω και εγώ βέβαια. Σημαίνει δυνατός φύλακας, που είναι από το Παύ και το Λος, που είναι σύνθετη λέξη, και σημαίνει δυνατός φύλακας. Αυτός ο δυνατός φύλακας έδωσε τη ζωή του για μας, να είμαστε ελεύθεροι, όπως είπαμε και πριν, να μιλάμε ελεύθερα,
να έχουμε ένα μικρόφωνο και να μην έχουμε κάποιον όπως τους γείτονες και να τον κλείνουν, ούτε καμία παρεμβολή και με το μαχαίρι στο λαιμό μίλα. Είμαστε τελείως ελεύθεροι, δόξα και ο Θεός ακόμα. Και ελπίζω αυτή την ελευθερία μας να μην τη χάσουμε, να είμαστε όλοι εκεί στο συλλαλητήριο και να μπορέσουμε να διατρανώσουμε ότι είμαστε Μακεδόνες και Έλληνες. Έλληνες Μακεδόνες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον ανθιπολογαγό Παύλο Μελά, ο οποίος μπήκε το 1886, δηλαδή μόλις 16 χρονών, στη σχολή Ευλεπίδων και βγήκε ανθιπολογαγός το 1891, πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Πραγματικά. Παντρεμένος με την Αταλία Δραγούμη, όπως είπε και ο αδερφός μου πριν, απέκτησε δύο παιδιά, το στρατιωτικό Μιχαήλ Μελά και τη χημικό Ζωή Μελά. Ο Μιχαήλ γεννήθηκε το 1894, πέθανε το 1950. Διακόπτουμε πάλι το πρόγραμμά μας. Μια διακοπή. Έχω να πω, όλα έχουν υποθεί. Πρέπει να πω σε όλους και ειδικά στους πολιτικούς ότι η Μακεδονία είναι εθνική Ελλάδος. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Η Μακεδονία είναι εθνική Ελλάδος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος πριν που δεν παίρνανε συνέντευξη ζωντανά από το σταθμό μας, η Μακεδονία όντως είναι η εθνική Ελλάδος. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι έγινε, πάντοτε πρώτα μπροστά μπαίνει η Μακεδονία, τρώμε πρώτα εμείς την καυτή πατάτα και μετά έρχονται και οι υπόλοιποι Έλληνες να βγάλουν την πατάτα από τα κάρβουνα. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε όλοι ακόμη ενωμένοι. Το δείξαμε και το 40 και θα το δείξουμε όποτε χρειαστεί ακόμα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τη Ζωή Μελά που είπαμε. Γεννήθηκε το 1898 και πέθανε μόλις πρόσφατα το 1996. Τα ονόματά τους τα χαϊδευτικά ήταν Μίκης και Ζέζα. Από εκεί πήρε και ο Παύλος Μελάς το όνομά του. Μίκη Ζέζα, για να μην τον πιάσουνε, γιατί τότες όταν ξεκίνησε ο Μακεδονικός αγώνας το ελληνικό κράτος μπροστά δεν φαινότανε. Και δεν έπρεπε να φαίνεται. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε να κρυφτεί πίσω από ψευδόνυμα. Απλώς βλέπω ότι όλοι αυτοί εδώ που μας ελευθέρωσαν το 1821, τώρα τα 17, το 40, μην τους ξεχνάμε, και όσοι προσπαθήσαμε να ελευθερώσουμε και την Κύπρο μας, βάζαν την ψυχή τους σε κίνδυνο. Έτσι. Και αυτός ο κίνδυνος για μένα που είμαι χριστιανός με τρομάζει και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει ο Θεός τώρα από μας. Γιατί αυτός ο κίνδυνος, μην ξεχνάμε, το να βάζεις να πας να σκοτώσεις είναι ένας κίνδυνος ψυχής και λες τι γίνεται τώρα. Το θέλει ο Θεός. Σας λέω ότι το θέλει ο Θεός. Θέλει ο Θεός τα ιδανικά και έχουμε μακραίωνη ιστορία και από την Παλαιά Γραφή ότι τα ιδανικά πρέπει και με αίμα διακόπτουμε για μία ροή ακόμα. Θυμάμαι τους προπατούδες μου με τα κουτούρια. Εκεί γυρίστηκαν, εκεί μεγάλωσαν, εγώ μεγάλωσα εκεί. Θυμάμαι ότι από την ιστορία που διάβασα στο γυμνάσιο η Μακεδονία είναι μία ελληνική, δεν έχει άλλη. Ας τα αφήσουν τα κόλπα και ένα κομμάτι και ένα τέτοιο. Μία είναι η Μακεδονία, η ελληνική. Αυτά. Είδατε τι είπε ο κύριος που τον πήρανε συνέντευξη μόλις τώρα. Μαθαίναμε στο σχολείο, στα βιβλία της ιστορίας. Σήμερα τα βιβλία της ιστορίας έχουν εξαφανίσει
έχουν εξαφανίσει την ιστορία μας. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Θέλω να χάσουμε αυτή την ταυτότητά μας. Θέλω να χάσουμε αυτό που είμαστε. Γι' αυτό δεν θέλω να διδάσκονται ιστορία. Έλεγε η ευλογημένη πίσω μας η σοφή, έλεγε ο Όμηρος, όλβιος όσης ιστορίες έσχει μάθεση. Είναι ευτυχισμένος αυτός που ξέρει την ιστορία. Είναι ευτυχισμένος γιατί ξέρει και ποιος είναι. Ξέρει από πού είναι. Από τον κλόνο του Θεού. Αυτή τη συζήτηση είχαμε το πρωί, αν θυμάσαι, που λέγαμε, με έβαλες να διαβάσω και έχει σφιχτεί το στομάχι μου με αυτά εδώ που έχω μάθει. Και σου είπα είσαι ευτυχισμένος από εδώ και πέρα. Όχι. Και σου είπα ότι καλύτερα να μην ήξερα. Όχι. Αλήθεια σας λέω, καλύτερα να μην ήξερα το πόσο προδοσία μας έχουν κάνει ανά τους αιώνες και τώρα πρόσφατα ακόμα. Ο Θεός μονάχα μας βοηθάει και είναι η Μακεδονία αυτή που έχουμε ακόμα ελληνική. Ιδάλλως θα την είχαμε χάσει. Να ξέρετε ότι στην πορεία θα ακούσουμε πολλές αλήθειες πως οι μεγάλες δυνάμεις θέλανε να μας ρίξουν να μην υπάρχουμε. Θέλανε την Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Εκεί τι θέλανε την Ελλάδα. Μικρό προτεκτοράτο να το ελέγχουν, έτσι. Βέβαια. Και αυτό προσπαθούν πάλι να κάνουν. Δεν το βλέπουμε. Και η διάλυση της Σερβίας αυτό το ρόλο παίζει. Μα είναι αυτό που λέγανε οι παππούδες μας. Βασίλευε και διέρεε. Έτσι. Το ίδιο κάνουν. Διαιρούν και βασιλεύουν. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε για τον Παύλο Μελά, αυτό το παλικάρι. Παύλο Μελά. Λοιπόν, υπήρξε δραστήριο μέλος της Εθνικής Εταιρείας, μιας μυστικής οργάνωσης, η οποία είχε τον σκοπό αναζωοπήρωσης του εθνικού φρονήματος, έτσι. Και αυτός, αυτή η εταιρεία χρηματοδοτόταν από τον πατέρα του. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί Έλληνες χρηματοδοτούσαν, δεν τους ένοιαζε να βγάλουν λεφτά. Όπως οι σημερινοί, μόνο να αρπάξουν. Δώστε και για την Ελλάδα, δώστε. Μη φοβάστε, θα σας τα δώσει ο Θεός. Δηλαδή όλη η οικογένεια Μελά έδωσε και χρήμα και ζωή και αίμα, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 1904 με τρεις αξιωματικούς, τον Αλέξανδρο Κοντούλη, τον Αναστάσιο Παπούλια και τον ανθιπολογαγό Γεώργιο Κολοκοτρώνη, πάει Μακεδονία, κατεχόμενη τότε από τουρκικό στρατεύματα. Μετά από περιπέτειες και ανάκρισή του στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου, ζητάει 4 μήνες άδεια. Για ποιο λόγο? Για να ξαναπάει να πολεμήσει, γιατί δεν τον αφήνανε. Το διανοείστε, δεν τον αφήνανε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάει να πολεμήσει ξανά στη Μακεδονία. Στις 28 Αυγούστου διεύει τα σύνορα της ίδιας χρονιάς. Με Μακεδόνες, Λάκωνες και Κρήτες. Θα κάνουμε πάλι μια μικρή διακοπή. Ναι. Έχουμε ζωντανή σύνδεση με την πλατεία. Ναι, ναι. Είμαστε εδώ με την κυρία Ήρθα από την Καβάλα. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, τι προσδοκείτε από τη σημερινά συλλαλητήριο? Όπως αισθάνομαι και την προηγούμενη φορά που έγινε το συλλαλητήριο. Σήμερα δεν έπρεπε να λείπει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε όλη η Ελλάδα να είναι μαζεμένη εδώ. Γιατί είναι μία η Μακεδονία και δεν χρειάζεται ούτε αποδείξεις ούτε τίποτα. Δεν μιλάνε τη γλώσσα μας, δεν μιλάνε τη γλώσσα του Αλέξανδρου, δεν μιλάνε τη γλώσσα του Φίλιππου. Τόσο μόνο φτάνει. Και είναι κληρονομιά για τα παιδιά μας. Οπότε πρέπει να το διεκδικήσουμε και να τους το παραδώσουμε όπως πρέπει. Όπως να το παραδώσουν οι παππούδες μας και οι προπάππους μας εμάς. Να μην ξεχαστεί η ιστορία. Να μην ξεχαστεί η ιστορία πάνω απ' όλα, γιατί αυτό θέλουμε. Να ξεχάσει ο Έλληνας την ιστορία του, τα ήθη, τα έθιμα, τη θρησκεία του, την πατρίδα του, την οικογένεια του. Πράγμα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει. Να είστε καλά, καλή ψυχία. Κράτομαι τώρα της ευκαιρίας από αυτή την συνέντευξη που είπε, που ακούσαμε μόλις τώρα, από μια κοπελίτσα. Από την Καβάλα. Ναι. Και λέει, δεν μιλάνε τη γλώσσα μας. Και θυμάμαι πριν μερικούς μήνες βγάλανε, λέει, κάτι αρχαία και τα βγάλανε οι Σκοπιανοί στο αεροδρόμιό τους. Και πέρασε ένας Έλληνας και λέει, τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λέει, της ιστορίας μας. Ναι, λέει, αλλά εγώ αυτά εδώ ξέρω να τα διαβάσω. Εσείς ξέρετε, λέει, να τα διαβάσετε. Κανένας δεν ήξερε τίποτα.
Πάλι μια μικρή διακοπή, έχουμε σύνδεση. Άρρωστε στις καρδιές των Ελλήνων. Ωραίο. Είναι παλμό στη συγκέντρωση. Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς από εδώ με μικροδιακοπές φυσικά, αλλά θα προχωράμε έτσι. Λοιπόν, και πάει ξανά στη Μακεδονία με Μακεδόνες, Λάκωνες και Κρήτες. Μην ξεχνάμε, η Κρήτη βοήθησε πάρα πολύ, και οι Λάκωνες και όλη η Ελλάδα βέβαια, έτσι, όχι μονάχα αυτές που λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Στέλνανε παλικάρια ανώνυμα και επώνυμα, και γι' αυτό είμαστε και εμείς ελεύθεροι. Μην ξανακάνουμε το λάθος και αρχίσουμε και διαχωρίζουμε νότιοι και βόρειοι. Αυτό που λένε, εσείς είστε Βούλγαροι, εσείς είστε το ένα, εσείς είστε το άλλο. Είμαστε όλοι Έλληνες. Απ' άκρους άκρου της Ελλάδος είμαστε όλοι Έλληνες. Ενωθείτε Έλληνες. Το δείξαμε και το 40 ποιοι είμαστε. Ενωθείτε. Λοιπόν, να συνεχίσω, γιατί από τις πολλές παρενθέσεις που κάνω στο τέλος μου φαίνεται γλώσσα δεν θα βάλω μέσα. Και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς τραυματίστηκε σοβαρά μετά από μάχη που τον προδώσανε βέβαια. Βέβαια αυτός που τον προδώσε δεν ήταν Έλληνας. Στην οσφυγική χώρα. Μετά από μισή ώρα μόλις ξεψύχησε. Ευτυχώς τα παλικάρια του πήρανε την κάρα του για να μην τον αναγνωρίσουν βέβαια οι Τούρκοι, και έχουν ρίσματα ότι παρεμβαίνει η Ελλάδα στα εσωτερικά. Και θα το δούμε το γιατί αυτό μετά. Αυτή τη στιγμή το σώμα του είναι στη Μητρόπολη Καστοριάς. Το πήρε ο Γερμανός Καραβαγγέλης και τάθηκε στο Βυζαντινό Ναό Ταξιαρχών, όπου αναπαύεται αυτή τη στιγμή και η κάρα του. Μην ξεχνάμε επίσης τον Λάμπρο Κορομιλά, τον πρόξενο, ο οποίος βοήθησε και αυτός αυτό το όλο κίνημα, πρόξενος της Θεσσαλονίκης, έτσι, της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όλο το κίνημα της Μακεδονίας. Λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις. Επειδή ανέφερες τον Λάμπρο Κορομιλά, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Πολύ το ξεχνάμε. Γι' αυτό είπα σήμερα θα σας αποκαλύψουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο των Αθηνών του 1913. Εν μέσω των Βαλκανικών πολέμων, η Σερβία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν ένα κοινό σύμφωνο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή πάλι, Πέτρο. Ωραία. Άγνωστα. Κάμερα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο του 1913. Εν μέσω των Βαλκανικών πολέμων, η Σερβία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν ένα κοινό σύμφωνο. Για σήμερα τι να πω, κορίτσι μου, ο κόσμος το δείχνει, φαίνεται. Αλλά να πάρουν ένα μήνυμα αυτοί που μας κυβερνάνε. Και οι προηγούμενοι, ότι η Μακεδονία δεν διαπραγματεύεται. Γεννηθήκαμε Μακεδόνες και Μακεδόνες θα πεθάνουμε. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μη φοβάστε Μακεδόνες, εμείς θα μας συγχωρήσετε για τα ορισμένα κοψίματα απότομα που γίνονται. Εδώ ο Πέτρος, ο τεχνικός μας, ο ηχολήπτης, παλεύει στην κυριολεξία. Πραγματικά παλεύει να βγάλει όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο επιχείρημα. Να έχουμε και ζωντανή σύνδεση με την πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί πέρα, στο Λευκό Πύργο. Να έχουμε ζωντανή σύνδεση από το ραδιόφωνο, να έχουμε ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις από όλο τον κόσμο. Κάνουμε ένα αγώνα. Και ιδίως ο Πέτρος τον έχει επιφορτιστεί σήμερα αυτόν τον αγώνα, ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, σας έλεγα για το πρωτόκολλο των Αθηνών. Λοιπόν,
αυτό το πρωτόκολλο των Αθηνών είναι σε ισχύ ακόμα και είχαν συμφωνήσει Ελλάδα-Σερβία να έχουν κοινά σύνορα και είπανε από την κατεχόμενη Μακεδονία και γενικότερα όλα τα Βαλκάνια ό,τι κατήχαν η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο να πολεμήσουν εναντίον συμμαχικά Σερβία-Ελλάδα και ό,τι απελευθερώσει μία από την άλλη να το κρατήσει. Και η συμφωνία αυτή είναι το Ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στην Αθήνα 5η Μαΐου του 1913. Αυτό το πρωτόκολλο, Παύλο, είναι γνωστό ως πρωτόκολλο Κορομιλά-Μπόσκοβιτς. Είναι τα δύο ονόματα, πάλι θα κάνουμε μια διακοπή. Συμφωνία αυτή είναι το Ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στην Αθήνα 5η Μαΐου του 1913. Αυτό το πρωτόκολλο, Παύλο, είναι γνωστό ως πρωτόκολλο Κορομιλά-Μπόσκοβιτς. Είναι τα δύο ονόματα, πάλι θα κάνουμε μια διακοπή. Συμφωνία αυτή είναι το Ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο. Λοιπόν, πάλι θα μας συγχωρήσετε για τις επιστροφές του ήχου που έχετε, για αυτά που ακούτε δύο φορές, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο Κορομιλάς λοιπόν με τον Μπόσκοβιτς υπέγραψαν αυτό το πρωτόκολλο. Σε αυτό το πρωτόκολλο τι λέει? Ότι η Σερβία με την Ελλάδα πρέπει να έχουν κοινά σύνορα. Το ακυρώσαν αυτό το πρωτόκολλο? Έχει αυτή τη στιγμή η Σερβία με την Ελλάδα κοινά σύνορα? Δεν έχει κοινά σύνορα. Άρα λοιπόν είναι η ύπαρξη των Σκοπίων, είναι καταστρατήγηση του πρωτοκόλλου Μπόσκοβιτς-Κορομιλά. Μάλιστα. Καταστρατήγησαν οι μεγάλες δυνάμεις που αναγνώρισαν τη Μακεδονία, καταστρατήγησαν αυτή την κοινή υπογραφή Σερβίας-Ελλάδος. Οι μεγάλες ότι θα έχουν κοινά σύνορα η Σερβία και η Ελλάδα. Οι μεγάλες δυνάμεις δυστυχώς από πολύ παλιά μας έχουν βάλει να τρογόμαστε εμάς τους Βαλκάνιους, προσπαθώντας να μας διασπάσουν, και μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν παίξει ένα πολύ βαρύ ρόλο στο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κάνουμε πάλι διακοπή. Με την νίκη φυσικά, εννοείται, με την νίκη. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είναι το πρώτο φωνάξαμε. Μακεδονία, μία και μοναδική. Να σε καλά. Έτσι μεγάλες δυνάμεις, λοιπόν. Και θέλω να συνεχίσω και να πω, με έχεις βάλει να διαβάσω ένα πολύ άσχημο πράγμα που δεν ήθελα καλύτερα να μην το ήξερα. Είναι τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που έγινε το 1876 για τη Μεγάλη Βουλγαρία, Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως λίγα λόγια πριν κάνουμε πάλι διακοπή, συγγνώμη. Δεν θα περάσει η Μακεδονία, είναι μόνο ελληνική. Δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Αυτά που ακούμε, να ξέρετε, είναι ζωντανές συνδέσεις από τον κόσμο. Ο κόσμος φωνάζει, βοά. Ακούστε τους. Ακούστε τους. Πόσα κράτη είπαν ότι αναγνώρισαν τα Σκόπια? 140 κράτη μέχρι στιγμής. Δεν θέλουν την αναγνώριση αυτών των κρατών. Το όλο παιχνίδι παίζεται να τους αναγνωρίσουν η Ελλάδα και η Σερβία. Γιατί αν τους αναγνωρίσει η Ελλάδα και η Σερβία, καταστρατηγούν το σύμφωνο Κορομιλά-Μπόσκοβιτς που υπογράφηκε το πρωτόκολλο των Αθηνών γνωστό. Μόνο αυτές οι δύο χώρες το υπέγραψαν, μόνο δύο αυτές χώρες μπορούν και να το καταστρατηγήσουν. Άρα λοιπόν, όταν σας λένε τα αναγνώρισαν τα 140 χώρες,
Στα παλιά μας τα παπούτσια. Στα παλιά μας υποδήματα τις υπέγραψαν. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Στα παλιά μας υποδήματα. Τα υποδήματα. Γιατί οι Ρώσοι το 1800 μετά την καταστροφή που πάθανε στην Κρυμαία ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία περί σλαβισμού. Μην ξεχνάμε Βουλγαρία. Τον πασλαβισμό. Δεν υπήρχε σαν ενωμένο κράτος και μάλιστα λένε, που θα τα πούμε και μετά ξανά, ότι ήτανε 5 χωρικοί από εδώ και από εκεί. Αυτούς προσπαθήσανε και τους μαζέψανε. Δεν υπήρχε σαν Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είχε ήδη αποδεκατιστεί από τους Βοζεβούκους Τούρκους. Είχε διαλυθεί. Την κάνανε για να την έχουν υποχείριο. Και ποιοι την αναγνώρισαν αυτή τη στιγμή? Η Αμερική, από τις μεγάλες δυνάμεις, έτσι, η Ρωσία, που θέλει πάλι το δάχτυλό της στον πασλαβισμό, και η Κίνα, που κακώς την αναγνώρισε, παίζει ένα παιχνίδι το οποίο ούτε αυτή ξέρει τι κάνει. Κάτι ξέρουν, αλλά εντάξει. Ούτε αυτή ξέρει τι κάνει. Απλά εγώ σαν Έλληνας λέω, από εδώ και πέρα κάνουμε εμπάρκο στα προϊόντα τους. Ας τα κρατήσουν για τον εαυτό τους. Εγώ θέλω πάντοτε ελληνικά και θα το προσπαθώ και θα το κάνω αυτό από εδώ και πέρα. Που ήδη το έχω ξεκινήσει, το ξέρεις πολύ καλά. Και λέω και στους συμπατριώτες μου, κάντε το. Να καταλάβουν, γιατί μόνο έτσι πονάνε, οικονομικά πονάνε. Εκείνο που λέγαμε να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα, το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα. Πού το. Δεν σπάνω. Ναι. Το κακό είναι ότι νομίζουν ότι οι δικοί μας οι Έλληνες ότι φτηνό, αλλά αυτό το φτηνό μας βγαίνει πανάκριβο. Γιατί μην ξεχνάμε, όλα αυτά τα λεφτά φεύγουν εκτός Ελλάδος. Μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε ενωμένο νόμισμα δεν φεύγει έξω το ευρώ. Γιατί φωνάζουν τόσο καιρό, φέρτε μέσα τα λεφτά, φέρτε μέσα τα λεφτά. Πάλι μια διακοπή. Πώς αισθάνεστε για σήμερα? Θέλουμε να μας πείτε ένα μήνυμα. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαστε μια υπερηφάνεια. Διότι όλος ο κόσμος, εσείς όμως, προσέχετε στο συλλαλητήριο για να πρωτοφωνάξει ότι η Ελλάδα και η Μακεδονία είναι το ίδιο πράγμα. Μία λοιπόν είναι η Μακεδονία και αυτή είναι μόνο ελληνική. Και πάλι μαζί. Λοιπόν, συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει, Παύλο. Να συνεχίσουμε, γιατί πολλές παρενθέσεις πρέπει να έχουμε και τη ζωντανή σύνδεση. Πρέπει να ακούγεται ο κόσμος, ο παλμός του, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο κόσμος είναι αυτός που είναι η πρώτη φωνή και στο σταθμό μας. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, γιατί λέγαμε για τις μεγάλες δυνάμεις. Όταν έχασε τον πόλεμο τον Κρυμαϊκό η Ρωσία, δεν είχε διέξοδο πουθενά άλλο. Ήθελε να βγει από τα στενά του Βοσπόρου. Η δε Αγγλία την ενδιέφερε να μην κοιτάξει προς την Ασία την Ρωσία, γιατί ήταν δικές της οι κτήσεις. Έτσι. Οπότε η Αγγλία υποδάβλιζε συνέχεια αυτό που πήγε να κάνει η Ρωσία, το πανσλαβικό. Πάλι μια διακοπή, παιδιά. Ναι, σήμερα είναι μεγάλη μέρα, δώσουμε ένα χειρό μήνυμα στο πολιτικό σύστημα καθεστημένο, ότι η Μακεδονία γεωγραφικά και τεχνολογικά είναι μία, είναι Ελλάδα, και όχι απλώς ελληνική, είναι Ελλάδα, ενσωματωμένη μέσα στην ενιαία χώρα. Είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που θα προκύψει? Θα ακουστούμε? Θα ακουστούμε, ναι, όπως το 92 και πιο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είπετε τις ίδιες απόψεις. Τις ίδιες απόψεις είναι και ο κόσμος που παίρνουν συνεντεύξεις, ότι θα ακουστούμε. Να βλέπω και το λάβαρο του Παύλου Μελά στο βάθος. Βλέπεις, Παύλο? Να το λάβαρο του Παύλου Μελά. Ναι, ναι. Ο κόσμος δεν το ξεχνάει, ευτυχώς. Έχουμε ελπίδα, παιδιά. Να πούμε γι' αυτό εδώ, το λάβαρο του Παύλου Μελά είναι η φωτογραφία του, την οποία του τη ζήτησε ένας φωτογράφος με πολύ παρακαλητό να τον τραβήξει. Και φέρει ενδυμασία μακεδονική, ήταν η φορεσιά μας. Αυτή που φοράει ο Παύλος Μελάς, να ξέρετε, είναι η μακεδονική ενδυμασία. Είναι η δικιά μας η φορεσιά. Λοιπόν, και τον τραβάει φωτογραφία και εννοείται ότι την έδωσε του Παύλου Μελά και τη στέλνει στην Ναταλία.
και γράφει από κάτω. Κοίταξε κρύψτηνα, γιατί θα φέρω πολύ μεγάλη ντροπή άμα τη δει κανένας άνθρωπος αυτή τη φωτογραφία. Αυτή που αυτή τη στιγμή εμείς την έχουμε σαν λάβαρο, δόξα σε Θεώ. Ουσιαστικά τι φοβότανε. Φοβόταν να μην το δουν και τον αναγνωρίσουν σαν Μακεδονομάχο. Όχι, όχι, όχι μονάχα. Ήταν για και αυτό εδώ το πρόβλημά του. Δεν τον άρεσε η δημοσιότητα. Δεν ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που λέγανε «Α, εγώ ήρθα, θα σώσω το σύμπαν» και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως κάνουν οι σημερινοί πολιτικοί που λέγανε και θα σας βοηθήσουμε, θα σας κάνουμε, και μας φέρανε και αυτοί σε αυτό το χάλι. Έτσι, μην ξεχνάμε. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Αυτό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε πάλι την κουβέντα μας. Οπότε, οι μεγάλες δυνάμεις κάναν τα στραβά μάτια, παρόλο που η Ρωσία είχε υπογράψει ένα πολύ επωνίδιστο για αυτήν χαρτί μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο. Αν θες μπορείς να μας πεις και αυτό, γι' αυτό δύο λόγια κι εσύ. Ας το μετά, θα πούμε μετά, λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε τα πιο σημαντικά. Ναι, ναι, γιατί σήμερα δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα μου φαίνεται. Έχουμε και τις ζωντανές συνδέσεις. Λοιπόν, και τους οθεί η Αγγλία τότε περισσότερο να βρουν διέξοδο προς το Βόσπορο. Με ποιο όμως τρόπο αυτό? Με τον βασλαβισμό. Και ξεκινήσανε να χρηματοδοτούν άτακτους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε κομιτάτα αυτόνομα, τους οποίους τους χρηματοδοτούσαν και τους δίνανε και όπλα, έτσι. Τα όπλα ήταν από τη Ρωσία. Μαζί με αυτό εδώ κάνουν και την εξαρχία της Βουλγαρίας. Άλλο ένα εκτρό έγκλημα, το οποίο ήταν έκτρωμα σε μία Κωνσταντινούπολη να υπάρχουν έξαρχοι για ένα κράτος ανύπαρκτο που δεν υπήρχε καν σαν οντότητα, και ξεκινάνε και δημιουργούν προβλήματα στους Τούρκους, κυρίως για να δείξουν ότι υπάρχουν Σλάβοι οι οποίοι είναι υποδουλωμένοι, και όλα αυτά βέβαια προπαγανδιστικά από τον τότε επρόξενο της Κωνσταντινούπολης, τον Ιγνατίεφ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έπαιξε πολύ σκοτεινό ρόλο ο Ιγνατίεφ. Γι' αυτόν εδώ θα πούμε πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά και η Daily, πώς τη λένε την εφημερίδα, Telegraph. Daily News. Daily News. Λοιπόν, της Αγγλίας έχει γράψει πολλά πράγματα, έχει βγάλει πολλά στο φανερό, θα τα πούμε μετά. Και ξεκινάνε μία κρίση προσπαθώντας να δείξουν ότι υπάρχουν σλαβικό έθνος, που δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, υπήρχε μονάχα η Σερβία αναγνωρισμένη, η οποία την είχαν προσεγγίσει μεν οι Ρώσοι, αλλά επειδή τη Σερβία τότε την είχε υπό την προστασία της η Αυστρία, δεν μπόρεσαν και τους θεώρησαν αναξιόπιστους, μάλιστα τους αδερφούς μας Σέρβους. Μην ξεχνάμε ότι και οι Σέρβοι έχουν βοηθήσει αρκετές φορές, και τους έχουμε βοηθήσει και τώρα τελευταία, και στείλαμε ανθρώπους δικούς μας και πολέμησαν στο πλευρό τους. Άσχετα το τι έκανε μετά ο Τίτος. Μιλάω για Τίτο τους... δεν ήταν καν Σέρβος. Για τους Σέρβους. Κροάτης ήταν ο... και ήταν δάχτυλος. Ναι. Και ήταν και Εβραίος. Και μην ξεχνάμε το όνομα Μακεδονία το έδωσε μετά το 44, έτσι, παρακαλώ. Δεν υπήρχε σε εκείνα εκεί. Ως τότε λεγόταν Βαρντάσκα η περιοχή. Λοιπόν, έτσι. Και αυτό για δύο γενιές λεγόταν Βαρντάσκα. Παλιότερα λεγόταν κάτι άλλο. Λοιπόν, το οποίο δεν το θυμάμαι βέβαια. Και πάλι κάνω μια παρένθεση. Πάλι το 44 μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, άφησαν να βγει ένα όνομα το οποίο ήταν καθαρά ελληνικό, αποβλέποντας σε αυτό το μέλλον εδώ, το Παύλο, τώρα. Παύλο, δεν θυμώνω με τους συμμάχους. Δεν θυμώνω καθόλου με τους συμμάχους. Αυτοί θα παίξουν τα δικά τους παιχνίδια για τα δικά τους συμφέροντα. Ξέρεις με τι θυμώνω? Με τους Λακέδες, με τους εφιάλτες Έλληνες. Με τα δικά μας τα τομάδια. Που συνεργαζόταν με τις ξένες δυνάμεις
και ήταν αποφασισμένοι να δημιουργήσουν και ένα ανεξάρτητο μακεδονικό κράτος, και το είχε υπογράψει ο Ριζοσπάστης και οι αριστεροί το είχαν δώσει και το δέχτηκαν αυτό με την καθοδίκηση της Ρωσίας. Εσείς που πιστεύετε ότι η Ρωσία πάντοτε ήταν φιλική προς την Ελλάδα, και αυτή έπαιξε βρώμικα παιχνίδια αντίον της Ελλάδος, και αν βρείτε και μία φορά που βοήθησε την Ελλάδα, εγώ θα κάτσω να με τρυπήσουν τη μύτη. Όχι, και δεν κάνω τρύπες στη μύτη μου ούτε στα αυτιά μου, αλλά θα κάτσω να με τρυπήσουν τη μύτη. Καμία φορά. Αν βρουν έστω μία φορά που η Ρωσία βοήθησε την Ελλάδα. Όχι, όχι. Η Σερβία ναι. Ναι. Η Σερβία ναι. Και θέλω να πω... Συγγνώμη, διακοπή, έχουμε διάλειμμα πάλι. Ονομάζομαι Βασίλειος Καρπάθιος. Γεννήθηκα στην Κεντρική Μακεδονία. Είμαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχω γράψει ένα ποίημα για τη Μακεδονία. Παρακαλώ να τα ακούσετε. Μακεδονία όμορφη, ελληνικό καμάρι. Το όνομά σου κλέψανε, οι Σλάβοι το έχουν πάρει. Ιστορικά το ξέρουμε πως είσαι η καρδιά μας. Οι εταίροι μας σε πρόδωσαν, θα είσαι πάντα δικά μας. Κυβέρνηση ελληνική, την εποχή εκείνη, το θέμα θα χειρίστηκε εθνική ευθύνη. Στη ΣΥΠΑ επιστρέφηκε, λύση αυτή να δώσουν. Το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να σε προδώσουν. Μεγάλε μας Αλέξανδρε, Έλληνα Μακεδόνα, τώρα να ήσουν δίπλα μας, πρώτος μες στον αγώνα. Πολύ ωραία, με πάνω. Για ποιο κανάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Είδατε πάθος ο παππούς. Είδατε πάθος ο παππούς. Σήκω Αλέξανδρε, να μπεις μπροστά. Αλέξανδροι είμαστε όλοι μας, μην το ξεχνάμε. Όλοι πρέπει να μπούμε μπροστά, όχι ένας. Όλοι είμαστε Αλέξανδροι. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος ζει και ζει μέσα στο αίμα μας. Είμαστε όλοι Μακεδόνες. Οι ναυτικοί το λέγανε, συναντούσαν την Γοργόνα στη θάλασσα. Γιατί της ρώτησε η Γοργόνα, ο βασιλιάς Αλέξανδρος ζει. Ζει, απαντούσαν εκείνοι. Όχι μόνο από το φόβο, λέει, για να μην τσουβηθήσει η Γοργόνα. Ζούσε, γιατί ζούσε σαν κληρονομιά μέσα στο αίμα μας, μέσα στο DNA μας, και όλοι αυτοί ζούνε. Βέβαια ζούνε, αφού είμαστε παιδιά τους. Γίνεται να πεις ότι δεν ζούνε? Γίνεται να πεις ότι εγώ δεν είμαι παιδί του πατέρα μου? Ζει ο πατέρας μου μέσα από μένα. Και όλοι οι πατεράδες μας ζουν μέσα από μας. Μας έχουν αφήσει παρακαταθήκη και γι' αυτό βροντοφωνάζουμε. Λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση πάλι που είπες για τους... Και μην βγεις από τα ρούχα σου. Σε λίγο θα αρχίσω να κυκλοφοράω τσιτσίδι. Για δύο λόγους. Ένα από το αρκοντήσιο που χτυπάει επάνω μου και ένα από αυτά που γίνονται σήμερα στη Μακεδονία μας. Πάλι μια διακοπή, παιδιά. Εσύ πάλι που είπες για τους... Και μην βγεις από τα ρούχα σου. Σε λίγο θα αρχίσω να κυκλοφοράω τσιτσίδι. Για δύο λόγους. Ένα από το αρκοντήσιο που χτυπάει επάνω μου και ένα από αυτά που γίνονται σήμερα στη Μακεδονία μας. Πάλι μια διακοπή, παιδιά. Εσύ πάλι που είπες για τους... Και μην βγεις από τα ρούχα σου. Σε λίγο θα αρχίσω να κυκλοφοράω τσιτσίδι. Για δύο λόγους. Ένα από το αρκοντήσιο που χτυπάει επάνω μου. Λοιπόν... Για να συνεχίσουμε για το που είπες για το ριζοσπάστη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι επειδή η Βουλγαρία είναι δημιούργημα της Ρωσίας, έτσι, το 40 τα είχε κάνει πλακάκια με τους Γερμανούς, γιατί τα είχε κάνει πλακάκια και η Ρωσία με το σύμφωνο μη επιθέσεως. Μην το ξεχνάμε, είναι το ίδιο ότι είχε γίνει τότες, γίνεται και τότε και το 40 έγινε, και αυτή τη στιγμή πάλι το ίδιο γίνεται. Πάλι μπαίνουν δακτυλάκια και προσπαθούν να αρπάξουν οι άρπαγες μέσα όλο τους το μεγαλείο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ποιοι είναι οι Βούλγαροι, στην ουσία είναι παιδιά της Ρωσίας και κάνουν ό,τι τους λέει η Ρωσία. Και για τους κομμουνιστές, που ο Θεός να τους φωτίσει, εγώ αυτό λέω, γιατί δεν ξέρουν σε ποια πατρίδα ζουν, μου φαίνεται, και βάζουν πάντοτε το κόμμα μπροστά. Και το 92, εκείνη την συμφωνία των αρχηγών, το 92, το ΚΚΕ δεν την υπέγραψε.
εκείνη που ισχυριζόμαστε ακόμα ότι δεν πρέπει να ανατραπεί ήταν το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, όπου συμμετείχε και το ΚΚΕ και δεν ψήφισε την απόφαση να μην υπάρχει ο όρος Μακεδονίας στην ονομασία των Σκοπίων. Και τότε αρνήθηκε. Μα συνέχεια, συνέχεια. Μην βάζετε, βρε παιδιά, την κομματική σας ταυτότητα πάνω από, από τη χώρα σας, από εκεί που ζείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σαν Έλληνας, σαν Μακεδόνας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη βάζετε κομματικά, μη βάζετε τίποτα πάνω από την πατρίδα σας. Μόνο το Θεό, τίποτα άλλο. Αυτό. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε, γιατί από παρέθεση σε παρέθεση πάμε. Διακόπτουμε πάλι το πρόγραμμά μας. Κομματικά, μη βάζετε τίποτα πάνω από την πατρίδα σας. Μόνο το Θεό, τίποτα άλλο. Αυτό. Για συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξανά μαζί κοντά στο στούντιο. Και υποκινήσανε τότε σε, να φτιάξουν, όπως είπαμε, τα κομιτάτα. Κάνανε πάλι στο Πατριαρχείο, βάλανε εξαρχία δικιά τους. Για να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια αυτόνομη εκκλησία και να βγουν σαν έθνος, σαν οντότητα και με τη δική τους εκκλησία. Λοιπόν, και αρχίσαν να δρούνε σε όλη τη Μακεδονία και μάλιστα οι ίδιοι σκοτώνανε δικούς τους για να δείξουν ότι υποφέρουν οι Σλάβοι. Ό,τι έγινε στην Κύπρο, το σαμποτάζ. Έτσι ξεκίνησε ο εμφύλιος. Ντύθηκαν Εγγλέζοι με ελληνικά ρούχα και χτύπησαν Τούρκους. Και μετά οι Τούρκοι ντύθηκαν πάλι με παραλλαγές Ελλήνων, τέτοια βρώμικα παιχνίδια παίζαν. Έτσι. Και τώρα τελευταία δήλωσαν αυτούς που στο Κωσυφοπαίδιο παρουσίαζαν ως σκοτωμένους Αλβανούς, ήταν σκοτωμένοι Σέρβοι. Σκοτωμένοι Σέρβοι ήταν. Δηλαδή και τους σκότωναν και τους παρουσίαζαν ότι σκοτώνονταν οι ίδιοι. Δηλαδή τους σκότωναν Αλβανοί τους Σέρβους και μετά τους παρουσίαζαν ότι οι Σέρβοι σκότωσαν τους Αλβανούς. Τι βρώμικα παιχνίδια παίζονται συνέχεια. Δεν πρέπει, παιδιά, να αφήσουμε τέτοια βρώμικα παιχνίδια να παιχνούν πάλι στην πλάτη της πατρίδος μας. Μακιαβελικά. Συνέχισε. Οι ρωσικές υποκινήσεις τελικά ήταν στη Βαλκανική Χερσόνησο τρομερές. Κυρίως Ζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, και δείχναν ότι αυτοί στενάζουν, αλλά στην ουσία τους σκότωναν οι ίδιοι. Τα βρώμικα παιχνίδια παίζουν πάντοτε. Όταν ανέλαβε ο Ιγνατίεφ τότε, το 1887, το προξενείο της Κωνσταντινούπολης, αυτός τότε έβαλε την ιδέα να γίνει αυτό εδώ το πανσλαβικό κράτος, το οποίο, όπως είπαμε και πριν, δεν υπήρχε. Ο πανσλαβισμός γενικότερα. Ζήτησε βοήθεια από πολλούς, αλλά όπως είπαμε και πριν, από τους Σέρβους, δεν δεχτήκαν οι Σέρβοι, και δημιούργησε ένα ζήτημα στη Βοσνία, είναι το βοσνιακό ζήτημα, ότι ώστε να έχουν ρίσματα οι Ρώσοι για να επέμβουν να σώσουν τους ομοεθνείς τους χριστιανούς, με το πρόσχημα, εντωμεταξύ η ελληνική κυβέρνηση τότε φώναζε, ήθελε ρίσματα, την καταπράιναν και αυτοί και οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι δεν μας άφηναν τότε να επέμβουμε, και παρόλο που Έλληνες πάρα πολύ σκοτωθήκανε. Και οι Άγγλοι παίξαν τα βρώμικα τα δικά τους τα παιχνίδια πάντοτε. Μα ήταν από πίσω, αυτό λέγαμε πριν, για ότι οι Άγγλοι υποκίνησαν τη Ρωσία στην ουσία. Θα μπορούσαν να τις έχουν κόψει τα πόδια. Μην ξεχνάμε τι υπόγραψαν στην Κρυμαία. Και τότε οι μεγάλες δυνάμεις στραφήκανε και αφήσανε τη Ρωσία να παίξει τα βρωμερά της παιχνίδια, για να κατέβει να φτιάξει ένα κράτος που, όταν κάνω πάλι παρένθεση, όταν ξεκίνησε, λέει, για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι παρένθεση, δεν βρίσκανε Βούλγαρους να τους βοηθήσουν
Το διανοείστε? Υπήρχαν, λέει, σκόρπιοι χωρικοί και αυτοί, επειδή ζούσαν καλά, δεν τους δίναν ούτε τρόφιμα και τον θράψανε, λέει, τις αποθήκες, τις βρήκαν γεμάτες. Οι δικοί τους οι Βούλγαροι δεν τους βοήθουσαν. Στην ουσία όλο το παιχνίδι παίχτηκε από τη Ρωσία. Παίχτηκε γιατί ήθελαν να έχουν διέξοδο στο Αιγαίο, παιδιά. Μα ακριβώς. Αυτό ήθελε η Ρωσία πάντοτε, να έχει μια διέξοδο στο Αιγαίο, και όχι μόνο αυτό, και όλες οι σλαβικές χώρες ήθελαν να έχουν μια διέξοδο στο Αιγαίο. Και όχι μόνο αυτό. Επίσης, που είπαμε πριν για την Αγγλία, όταν έγινε ανεξάρτητο κράτος η Ελλάδα, η Αγγλία είδε έναν ανταγωνιστή της. Δεν ξεχνάμε, η Ελλάδα πάντοτε ήταν ναυτική δύναμη και φοβήθηκε και ακόμα φοβάται, γιατί ξέρει ότι με τη θάλασσα τα έχουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι Έλληνες. Κάνουμε μια διακοπή πάλι. Δεν ξεχνάμε, η Ελλάδα πάντοτε ήταν ναυτική δύναμη και φοβήθηκε. Ωραία. Και πάλι κοντά, συγγνώμη για τις διακοπές, αυτά έχουν τα ζωντανά και είναι πολλές ώρες τα ζωντανά και έχουμε να καλύψουμε ένα τεράστιο συλλαλητήριο. Όγκο πληροφοριών. Και θα μας συγχωρήσετε. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό εδώ ήταν σχεδόν από όλες τις μεγάλες δυνάμεις, που τότε τις μεγάλες δυνάμεις ήταν η Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία. Έτσι, αυτές ήταν οι τότε μεγάλες γνωστές δυνάμεις που παίζανε κυρίαρχο ρόλο στην Ευρώπη. Έχεις να προσθέσεις τίποτα? Όχι, όχι, συνέχισε. Λοιπόν, και όταν ξεκίνησαν τάχα μου για να βοηθήσουν, ζήτησαν και την άδεια των Άγγλων. Βέβαια, off the record που λένε οι ίδιοι Άγγλοι, δηλαδή από πίσω που λέμε εμείς, ναι. Και τους είπαν εντάξει. Και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, για να βοηθήσουν τους Σλάβους που είχαν ανάγκη, που τους σκοτώνανε οι ίδιοι βέβαια, τι έκανε η Αγγλία? Πήγε και έβαλε, λέει, μέσα στο Βόσφορο τις δικές του φρεγάτες να φοβούνται οι Τούρκοι, και ζήτησαν οι Τούρκοι. Έχουμε πάλι μια διακοπή, Πέτρο. Άρη, καλησπέρα. Είμαι από την Θεσσαλονίκη. Από εδώ, όχι, από την Πέλα. Κάπους. Δεν το πήγαινε πριν να περάσει. Σήμερα θα ήθελα να πω πως είναι μια πολύ σημαντική δήλωση και πως όλοι οι ανθρώποι θέλουμε να έρθουν εδώ, όπως είναι να βάλουμε τη Μακεδονία και να πούμε ότι είναι η Ελλάδα. Και αυτό έχω να πω. Μαζί σας ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, για όποια τηλέφωνα παρατηρήσεις 2313-022-040. Συνεχίζουμε ζωντανά με τον Έτερο Καπαδόκη Ρωσόπουλο Παύλο. Συνεχίζει. Λοιπόν, και τι κάνανε για να βοηθήσουν τους Ρώσους και να φοβούνται και οι Τούρκοι μη τυχόν και κάνουν τίποτα? Βάλανε τα πλοία στο Βόσπορο να έχουν ένα φόβο οι Τούρκοι, και έτσι εισήλθανε, για να μην μακρηγορώ, γιατί με κάνει νόημα ο αδερφός μου, γρήγορα, για να προλάβουμε να σας πούμε όσα περισσότερα μπορούμε, γι' αυτό κάνουμε διακοπή. Βάλανε τα πλοία στο Βόσπορο να έχουν ένα φόβο. Είμαστε ζωντανά, Γιάννη, είμαστε ζωντανά. Ναι. Τι γίνεται εδώ, για πες μου λίγο. Το μεγαλύτερο γλέντι. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση άνευ κομμάτων και άνευ ομάδων που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Έτσι, δεν είναι απλά συγκέντρωση, είναι γλέντι. Θα τους γλεντήσουμε. Πόσο κόσμο... Πρέπει να έχει γύρω στις 200.000 Έλληνες εδώ.
Ελληναράδες. Όσοι δεν μπορούν να έρθουν, δεν πειράζει, ξέρουμε με και τη δική τους είναι εδώ. Έτσι. Και μας βλέπουν και ζωντανά. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Είναι μηνύματα πρέπει προς τους Σκοπιανούς πρώτα. Όποιος τολμήσει να πειράξει τη Μακεδονία είναι τελειωμένος. Να μας πούν πρώτα εάν στα μουσεία τους έχουν καμιά αρχαία πέτρα γραμμένη στα μακεδονικά. Καμιά. Όλες είναι στα ελληνικά. Όλες. Στη γλώσσα τους καμιά. Και στους πολιτικά αντιδές μας όποιος υπογράψει Μακεδονία τους Σκοπιανούς υπέγραψε το πολιτικό του τέλος. Ακριβώς. Και να πούμε, Γιάννη, ότι μετρηθήκαμε και είμαστε πολύ τελικά. Πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Ο Θεός μας λυπάται ακόμα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, συνέχει. Α, τώρα μας κάνει και ωραία πάσα και η μουσική. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά. Φιλάκια. Ακούσατε ζωντανά τον Γιάννη τον Παπαζήση με τον πρόδρομο τον Κοψανίδη. Τι να σας πω ρε παιδιά, όταν βλέπω και τους δυο μαζί εκεί πέρα, εγώ αισθάνομαι ένα καμάρι. Εσύ τον Παπαζήση τον ξέρεις περισσότερα χρόνια από μένα, ήσασταν και φαντάρι μαζί. Ήμασταν φαντάρι μαζί, ναι. Αλλά αυτό το πρόδρομος είναι παιδί έτσι, 30 χρονών, έχει ψυχή, έχει κότσια μέσα του. Ανέλαβε έναν αγώνα εδώ πέρα να βγάλουμε ζωντανά όλο αυτό το πράγμα. Και παιδιά, φιλοκερδός γίνεται από όλους μας, έτσι. Κανείς δεν πληρώνεται για αυτή την υπόθεση, όλοι με ψυχή το κάνουμε, δεν στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια του σταθμού. Πραγματικά, εγώ λέω πώς μας αφήνουν και υπάρχουμε οι μασόνοι ακόμα και οι ξένες δυνάμεις να εκπέμπουμε και πατριωτικά και ελληνικά και ορθόδοξα, απορώ. Τέλος πάντων, κάποιοι μας συμβουλεύουν λίγο να σταματήσουμε, να κόψουμε φόρα. Δεν θα μας σταματήσουν. Ακόμα και στον τάφο μέσα εμείς θα συνεχίσουμε. Και το εννοώ για όσους ακούνε. Θα συνεχίσουμε. Δεν θα σταματήσουμε με τίποτα. Όταν βλέπουμε αυτόν τον παλμό... Πάλι έχουμε πέτρο διακοπή. Έχουμε μια διακοπή, παιδιά, συγγνώμη. Και ορθόδοξα, απορώ. Τέλος πάντων, κάποιοι μας συμβουλεύουν λίγο να σταματήσουμε, να κόψουμε φόρα. Δεν θα μας σταματήσουν. Ακόμα και στον τάφο μέσα εμείς θα συνεχίσουμε. Και το εννοώ για όσους ακούνε. Θα συνεχίσουμε. Δεν θα σταματήσουμε με τίποτα. Όταν βλέπουμε αυτόν τον παλμό... Ο Βιλονάκης δεν ήρθε. Πείτε μας από πού ήρθε και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους και τους συμβιβασμένους. Δεν θέλουμε καμία λύση. Εμείς θέλουμε απελευθέρωση και μόνο. Δείξτε και εδώ. Εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Δείτε μας ένα μήνυμα για σήμερα. Σήμερα η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε δύο Ελλάδες. Η αληθινή Ελλάδα του απλού λαού και η ψεύτικη Ελλάδα της Εκκλησίας των πολιτικών. Η αληθινή Ελλάδα, ο λαός, αγωνίζεται για κάτι αληθινό, για τη Μακεδονία, όχι για καρέκλες. Η Εκκλησία και οι πολιτικοί αγωνίζονται για καρέκλες. Άρα, έχει σημασία, πάμε μπροστά όλοι μαζί. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε Μακεδόνες, ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος, αγωνίστηκε για την πατρίδα μας, για τη Μακεδονία. Και αυτοί οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι, θέλουν να μας πάρουν τη Μακεδονία. Αυτό που λέμε τώρα, ο Ιερώνυμος, να σηκωθεί να φύγει, να πάει στη Σκόπια. Ο Άνθιμος τα ίδια. Εμείς είμαστε Μακεδόνες. Είμαστε Μακεδόνες και θα μείνουμε. Θα πολεμήσουμε. Έτσι πρέπει. Και σήμερα είναι, το μέλλον το δικό σας είναι χρυσό μου κορίς. Να το ξέρεις αυτό. Είναι το μέλλον το δικό σας. Αυτό λέγεται ανάκτηση. Με κεφαλαία αγανάκτηση, όχι για το λαό, για την Εκκλησία και για τους πολιτικούς, για τους σωτήρες. Καταλάβατε, δεν θέλανε. Ο Ιερώνυμος, ο Άνθιμος, δεν θέλανε συμβαλητήριο, γιατί βούλεξε η Θεσσαλονίκη.
γιατί φοβούνται να σε κουτούν να φύγουν και ο Ρόνιμος και ο Άνθρωπος του Τσίπρας. Το Περιστέρι συμπαρίσατε στη Μακεδονία. Φωτιά και τσεκούρι στους προδότες. Δεν δεχόμαστε ούτε τον όρο Μακεδονία ούτε παράγωγο. Προσέξτε, θα έρθει η ώρα που θα πάτε στο βουλί. Ήρθα να αποκρίνεται επέλεκτη ομάδα. Χαιρετίζομαι το σημερινό συλλαγητήριο. Είμαστε μια ψυχή και μια καρδιά με τη Μακεδονία μας. Όλη η Ελλάδα σήμερα θα δώσει ένα μεγάλο μήνυμα σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη, ότι πρέπει να καταλάβουν διαχρονικά. Η Μακεδονία ήταν μία και θα είναι για πάντα μία και ελληνική. Αυτό θα τη το ρίξουμε τα αδέρφια μας με όλες τις δυνάμεις μας, σαν κριτικοί, σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Με όλη μας την κριτική, ό,τι κάμανε οι πρόγονοί μας που έχουν χύσει διαχρονικά εδώ πάρα πολύ αίμα, το ίδιο θα πράξουμε όποτε και αν χρειαστεί. Να είστε καλά όλοι. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν σήμερα εδώ πέρα η Ελλάδα δεν γνωρίζει από αποστάσεις. Υπάρχει ανιδιοτέλεια, αλήθεια, δύο λέξεις μόνο. Αυτά μόνο. Σήμερα υπάρχει ανιδιοτέλεια, αλήθεια και αγάπη για την πατρίδα. Αυτά τα τρία. Σήμερα μιλάει στον Άγιο Δημήτριο, στον Άνθεμο να μην πηγαίνει κανένας. Γιατί δεν είναι πατριώτες αυτοί. Αυτοί είναι προδότες. Τα κορδόσκυρα. Όπως έλεγα, βλέπουμε σήμερα κόσμο από όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα δεν γνωρίζει αποστάσεις ούτε μεταφορικά ούτε κυριολεκτικά. 200.000 κόσμο ανακοίνωσε. Έχω να ανακοινώσω ότι σήμερα μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή 200.000 άτομα. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και να ευχαριστήσουμε και το Ξαρχάκο από όπου μας προσφέρει το ίντερνετ για αυτή την αποκλειστική μετάδοση. Παίρνω πάσα από εκείνο που είπε ο κύριος από όταν άρχισαν οι δηλώσεις να απελευθερώσουμε τα Σκόπια. Εάν τα Σκόπια αυτή τη στιγμή αριθμούν 2 εκατομμύρια που είναι Σέρβοι, Σκοπιανοί, κάποιοι λέγονται Σκοπιανοί, κάποιοι είναι Αλβανοί και κάποιοι είναι Κοσοβάροι. Έχουμε 300.000 Έλληνες μέσα στα Σκόπια παγιδευμένους. 300.000 Έλληνες που όταν κάνουν την απογραφή Σκοπιανοί απαγορεύουν να δηλώσεις τι είσαι. Αντιθέτως κάτι ομαδούλες εκεί πάνω στη Φλόρινα και στην Αριδαία που υποστηρίζουν ουράνιο τόξο, μακεδονισμό και μακεδονιστές και τάχα μακεδονικό κράτος, αυτοί μπορούν να δηλώνουν ότι θέλουν ότι είναι. Στα Σκόπια απαγορεύεται όταν κάναν την απογραφή να δηλώσεις ότι είσαι Έλληνας και ζουν οι 300.000 Έλληνες υπό την τρομοκρατία. Και ότι υπήρχε 300.000 Έλληνες, απόδειξη είναι ότι όταν ανέβαινε στη Βόρεια Ελλάδα για τους Βαλκανικούς πολέμους ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος, κατά νου είχε το μοναστήρι. Το μοναστήρι σήμερα είναι στα Σκόπια, έτσι. Κατά νου είχε το μοναστήρι, όχι τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τσίριζε ο Βενιζέλος και του λέει: όχι, άσε την ευθεία, μην πας στο μοναστήρι. Στρίψε δεξιά, πάνε οι Βούλγαροι να μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Και μπήκε παραμονή του Αγίου Δημητρίου ο διάδοχος Κωνσταντίνος και απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη και δεν μπήκαν οι Βούλγαροι που είχαν κατά νου οι Βούλγαροι πάλι να βρουν διέξοδο στο Αιγαίο. Αλλά και είχε εξομολογηθεί τότε στον Μεταξά που ήταν ο Μεταξάς, ήταν στο σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Πασά και του παρέδωσαν τη Θεσσαλονίκη. Κλαίει η ψυχή μου γιατί άφησα 300.000 Έλληνες επάνω στο μοναστήρι. Αλλά ήτανε, τι να κάνω, μοναστήρι Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να έχεις δυο παιδιά και ένα πρέπει να μπορείς, ένα μπορείς να σώσεις. Έκλαιγε η ψυχή του Κωνσταντίνου και το είχε πει. Λέει, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή πόσους αριθμοί οι Σκοπιανοί? 2 εκατομμύρια. Αλλά είναι μεικτός πληθυσμός.
αυτή τη στιγμή βλέπεις εγώ ότι... δεν μπορώ να καταλάβω αυτές οι μεγάλες δυνάμεις γιατί άραγε να θέλουν αυτά τα 2 εκατομμύρια τόσο πολύ και κόπτονται. Ξέρει κανένας να μας πει, γιατί εγώ ξέρω 5 πράγματα. Για να έχουν μικρά κράτη να τα ελέγχουν και προπάντων να έχουν μια δύναμη Ελλάδα, υποχείριό τους και τα κοιτάσματα, αυτά τα καινούργια τα πετρώματα που βγαίνουν, τα ευγενή πετρώματα, είναι πολλά λεφτά. Και η Μακεδονία είναι πλούσια σε τέτοια πετρώματα, όχι διαμάντια και χρυσάφια, αλλά αυτά τα καινούργια, τα υγιές, αυτές οι καινούργιες υγιές, οι οποίες σήμερα χρησιμοποιούνται αποκαλυντικά μέχρι στα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, σε τέτοιες γαίες, σε τέτοια δηλαδή ορυκτά πετρώματα, η Μακεδονία είναι θησαυρός. Είναι αυτό το άσπρο... Και αυτοί το ξέρουν τι έχει η Μακεδονία. Αυτό το άσπρο το μετάβλευμα, για όσους ξέρουν, που βγαίνει στα μεταλλεία της Γερακινής, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και στους πυράβλους, γιατί είναι ένα τέλειο μονωτικό. Επίσης είναι στη διατροφή και των ανθρώπων και των ζώων, γιατί δίνει πολλά ιχνοστοιχεία τα οποία τα χρειάζεται ένας οργανισμός. Για να πούμε τι παίζει κάτω από το υπέδαφος όλης της Μακεδονίας, αλλά και ο άλλος ο λόγος, δυστυχώς, που κανένας δεν λέει τίποτα, που θέλουν αυτό το κράτος, το οποίο ο Θεός να το κάνει κράτος, και το θέλουν και Μακεδονία για να έχει ρίσματα προς εμάς. Πάρε πάσα και από τον δεύτερο. Συγγνώμη. Ναι, γιατί αυτή τη φορά θα με διακόψετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι η Κολομβία της Ευρώπης. Όλα τα ναρκωτικά διακινούνται από αυτό το κράτος. Και γι' αυτό υποστηρίζεται από όλες αυτές τις μεγάλες χώρες. Γιατί θέλουν τους λαούς τους να τους έχουν κοιμισμένους, να τους έχουν όπως θέλουν αυτοί. Συνέχισε. Θέλω να πάρω πάσα και από τον δεύτερο που είπε για την Εκκλησία. Εδώ ξέρετε, εμείς προσωπικά ξέρετε ότι είμαι του παλαιού ημερολογίου. Ορθόδοξος. Οι δικοί μας, οι Ορθόδοξοι ποιμενάρχες, βγήκαν εφθαρσός και είναι όλοι στο συλλαλητήριο κάτω. Όχι μόνο δεν απέτρεψαν τον κόσμο, προέτρεψαν τον κόσμο να κατέβει και κατέβηκαν από Καβάλα, από Θεσσαλονίκη, από παντού. Ήρθανε, έχουμε Μητροπολίτες εκεί πέρα, έχουμε ιερείς εκεί πέρα, έχουμε ψυχομένους παπάδες που δεν θα κολώσουνε, συγγνώμη για την έκφραση, ναι, δεν θα κολώσουνε να πάρουν και τον τουφέκι, όπως το πήρε και ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Άρα για τους αργυρώνητους παπάδες μιλάμε, για τους αργυρώνητους, γιατί τόσα χρόνια επένδυσε ο άνθιμος, επειδή δεν μιλούσε δογματικά και άφηνε από πίσω να ξεπουλιέται στους Λατίνους η πίστη μας και υπέγραφε Μπαλαμάτ, Τορόντο, συμφωνίες διάφορες και ξεπουλούσε από πίσω την πίστη, κάπου έπρεπε να το παίξει πατριώτης και το έπαιξε στο σκοπιανό θέμα. Εγώ δεν έχω ακούσει ούτε ένα κήρυγμα του άνθιμου τόσα χρόνια που να μην μιλάει για τη Μακεδονία. Και τώρα που ήρθε ο τέτοιο, έβαλε την ώρα για να βγει μπροστά, έβαλε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Όχι μονάχα έβαλε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Είπε αυτό το πολιτικό ζήτημα, πολιτικό ζήτημα, σε εισαγωγικά για μένα, δεν είναι της Εκκλησίας. Και ποιο είναι, ρε παιδιά, της Εκκλησίας? Και γιατί έκανε τόσα χρόνια κήρυγματα μέσα από την Εκκλησία? Και τι έκανε τόσα χρόνια δηλαδή, κήρυγματα μέσα από την Εκκλησία? Δηλαδή δεν είναι η πατρίδα σου της Εκκλησίας? Τι είναι η πατρίδα σου δηλαδή? Μόνο τα λεφτά, για να αρπάξετε λεφτά, δεν τρέπεστε λιγάκι? Γι' αυτό τους λέω αργυρώνητους, γι' αυτό τους λέω συμμονιακούς. Συμμονιακοί είναι αυτοί που δώσαν λεφτά για να γίνουν για τον κόσμο, που τα μια φορά χρησιμοποιούν εκφράσεις που δεν τις ξέρουν. Αργυρώνητοι αυτοί είναι, πληρωμένοι. Δυστυχώς και η πολιτική εξουσία και η θρησκευτική εξουσία είναι αντάξια, δεν αντάξια της εποχής της. Είναι, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις, είναι ανάξια πάντως. Είναι ανάξια να είναι εκεί πέρα πάνω και δυστυχώς ως τώρα τους βγάζαμε εμείς. Είναι ώρα να ξυπνήσουμε, να τους πετάξουμε έξω. Και κάποιος κύριος είπε και γουδί. Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο σκληρός για εκτέλεση που μιλάει, γιατί το γουδί αυτό σημαίνει. Όχι ρε παιδιά, για εκτέλεση. Έχουμε τόσα σοκάκια να φτιαχτούν. Μπορούμε να τους βάλουμε να σπάνουν πέτρες, δεν μας πειράζει δηλαδή. Εντάξει. Να κάνουν και καμιά δουλίτσα. Ναι. Μπας και καταλάβουν πώς περνάει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας. Με τις 3 και 60 και νομίζουν ότι παίρνει και πολλά.
έτσι, γιατί έχουν γυναίκες χείρες που ζουν με 400 ευρώ και λέει α, πολλά παίρνει. Για λάτε ρε παιδιά, ζήστε εσείς με 400 ευρώ. Αλλά όπως έγραφε και ένας αρχαίος Έλληνας, πρέπει λέει οι πολιτικοί να τρώνε τα λεφτά και να τα χρησιμοποιούν σε δημόσια έργα, να τα σπαταλούν και να αφήνουν τον κόσμο χωρίς λεφτά, για να μην έχει μάτια να τους βλέπει το τι βρωμιές κάνουν. Αυτό κάνουν και οι σημερινοί πολιτικοί. Ξεπουλάνε τη Μακεδονία, σας το λέμε και από εδώ. ΟΕ και αλίμονο και την ξεπουλήσετε. Να ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να σας ξέρουμε ούτε σαν Έλληνες ούτε σαν πολιτικούς. Και άμα δεν σας αρέσει, υπάρχουν και άλλα κράτη, μεταναστεύστε, φυγέτε, πάρτε και άλλη υπηκότητα, στο καλό. Έτσι να πάτε. Έτσι είπε ο δήμαρχός μας, στο ότι καλό να πάτε που είναι Έλληνας, αλλά είναι Έλληνας, είναι δήμαρχος σε ελληνική πόλη, θα προτιμούσε λέει να είναι Τούρκος. Δίπλα είναι τα σύνορα ρε δήμαρχε, στο καλό να πας δηλαδή, εντάξει. Πάνε και ξέρεις τι, θα σ' αρέσει κιόλας εκεί πέρα, έχουν το Οθωμανικό δίκαιο. Ξέρεις εγώ τι εννοώ το Οθωμανικό δίκαιο. Και τον νόμο της Αρίας. Ξέρει καλά τι εννοώ το Οθωμανικό δίκαιο, θα τον αρέσει. Τέλος πάντων. Θα του βάλουν και λίγο από αυτό που γλιστράει. Ακατάλληλα. Μας ακούν και παιδιά. Μας ακατά. Γλιστράει ρε παιδιά, γλιστρίδα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνέχισε εσύ, γιατί εγώ έχω φουντώσει. Φούντωσες, ξεφούντωσες. Λοιπόν, επειδή και μια και πιάσαμε την κουβέντα για έτσι ψυχωμένους παπάδες, για ψυχωμένους που δεν δίστασαν ούτε το κεφάλι τους να παίξουν, ούτε, δεν μιλάω τώρα για τα λεφτά τους και τις περιουσίες τους, για τα τέτοια τους. Ένας τέτοιος ψυχωμένος παπάς ήταν ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Λοιπόν, το Πατριαρχείο, όταν στο Πατριαρχείο ήταν ορθόδοξοι παπάδες, δεν είναι τώρα ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, πού είναι ο Βαρθολομαίος να ήταν εδώ πέρα. Ο Βαρθολομαίος δήλωσε ότι εγώ αισθάνομαι Τούρκος, η πατρίδα μου είναι η Τουρκία και πίσω του έχει τον Κεμάλα τα Τούρκ φωτογραφίες όταν βγαίνει. Δεν έχει το Χριστό. Με μπέρδεψε αυτός ο άνθρωπος. Και κάποιοι ξεβράκωτοι διαχωρίσαν τους λαούς έτσι. Χάλασαν την καλή μας συμβίωση με τους Οθωμανούς. Ναι. Χάλασαν την καλή συμβίωση με τους Οθωμανούς. Γι' αυτό ρίξτε τους μια μούτζα και σκοθείτε και φυγέτε από όλους αυτούς τους κύβδηλους, τους λυκοποιημένες. Πληρωμένοι. Και όπως είπε και ο Χριστός, προσοχή από αυτούς τους πληρωμένους, γιατί να ξέρετε, όποιος πληρώνεται και φυλάει τα αρνιά, όταν θα έρθει ο λύκος θα σκοθεί να φύγει. Αυτός που τα μεγάλωσε τα αρνιά θα βάλει και τη ζωή του μπροστά. Ό,τι έκανε και ο Χριστός έτσι, θα βάλει τη ζωή του μπροστά. Εγώ δεν βλέπω τη σημερινή ιεραρχία, καλά για τους πολιτικούς δεν το συζητάμε, απλώς για τους πολιτικούς θα πω τι είπαν οι Γερμανοί όταν φεύγανε σε κάποιους ανθρώπους. Εσείς λέει αφήσατε την πατρίδα σας, θα σας πάρουμε εμείς μαζί μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, συνέχισε αδερφέ. Σας έλεγα για τον Γερμανό, τον Καραβαγγέλη, αυτόν τον Μητροπολίτη Καστοριάς, αυτό το παλικάρι. Και έλεγα ότι όταν στο φανάρι υπήρχαν πατριάρχες ορθόδοξοι και πατριώτες και αντιλήφθηκαν ότι τα πράγματα της Μακεδονίας δεν πάνε καλά, οι κομιτατζίδες από μια πλευρά, το ΚΚΕ από την άλλη, οι Έλληνες οι προδότες, οι Βούλγαροι από τη μία πλευρά, διάφορες δυνάμεις οι οποίες θέλανε να κομματιάσουν και να διεκδικήσουν τη Μακεδονία, λες και ήταν ένα κουφάρι και ξέρετε στην ψυχή του Έλληνα, η λέξη κομιτατζής είναι ηχεί πάρα πολύ άσχημα. Παίξαν πάρα πολύ βρώμικο. Έχω διάφορες ιστορίες. Θα μπορούσα μέχρι το βράδυ εδώ να κάτσω να σας λέω ιστορίες. Τι κάνανε οι κομιτατζίδες για να αλλοιώσουν το φρόνημα των Ελλήνων, να δηλώσουν είτε Βούλγαροι είτε να δηλώσουν Σλάβο-Μακεδόνες. Γι' αυτό και έχει συνδεθεί με την άγρια, τη βαρβαρότητα των κομιτατζίδων. Όταν λες κομιτατζής, εννοείς μια αγριότητα, μια βαρβαρότητα. Αντιλήφθηκαν λοιπόν το Πατριαρχείο ότι πάνε να εκσλαβήσουν τους Έλληνες Μακεδόνες.
με τους γιωγμούς που κάναν, με την εξαρχία που είπες Παύλο προηγουμένως, με τα σχολεία, έτσι συλλάμβαναν τότε τους δασκάλους και τους παπάδες και τους σκοτώνανε, φωτιά και τσεκούρι τους πέρασαν και τους παπάδες μας και τους δασκάλους όλους. Αυτό έκαναν αργότερα και οι Μπολσεβίκοι όταν έκαναν την επανάσταση. Μετράνε εκεί οι Ορθόδοξοι παπάδες δολοφονημένοι, πάνω από 17.000 παπάδες. Λοιπόν, για τέτοιους παπάδες μιλάμε, όχι για Άνθιμο και Ιερώνυμο και... έχω κι άλλους να θυμηθώ, πολλούς άλλους, τέλος πάντων, μην πάει το μυαλό μου παραπέρα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν το Πατριαρχείο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά της Μακεδονίας και επειδή η Ελλάδα, όπως λέγαμε και προηγουμένως με τον Παύλο Μέλλα, δεν μπορούσε να βγει προς τα έξω, ήταν ήδη πληγωμένη από τον πόλεμο, τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1800. Μα μόλις είχε ιτηθεί, δηλώσει και τέτοιο ότι δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη, πώς το λένε, χρεοκοπία. Είχε δηλώσει χρεοκοπία, ήδη ήμασταν δηλαδή σε εξαθλίωση. Πώς θα βγαίναμε σε ένα πόλεμο? Παρ' όλα αυτά, πατριώτης ο Κορομιλάς, ως πρόξενος της Ελλάδος, μάζευε λεφτά για να εξασφαλίσει τον αγώνα. Ναι, βλέπετε κάποιοι άνθρωποι πώς δούλευαν σε πολλές πλευρές και πρέσβεις εδώ πέρα και στο μακεδονικό αγώνα μέσα και λεφτά μάζευε και πρόξενος και είπα πρέσβης. Και με χίλιους δύο τρόπους. Έρχεται λοιπόν το Πατριαρχείο και επανδρώνει τις Μητροπόλεις της Βορείου Ελλάδος με νέους παπάδες ψυχωμένους. Έχω να σας αναφέρω τέτοιους παπάδες που δώσαν και το αίμα τους, πάρα πολλούς. Ένας από αυτούς τους παπάδες λοιπόν ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης από τη στύψη της Λέσβου, Λέσβιος στην καταγωγή. Πολύ μικρός πήγε στο Αδραμίτη. Το Αδραμίτη είναι από την, στα παράλια της Μικράς Ασίας και μεγάλωσε εκεί πέρα. Από πολύ νωρίς έδειξε φοβερή οξύνια, πολύ καλός μαθητής, περνούσε τις τάξεις πάρα πολύ γρήγορα, φοβερό μυαλό, λαμπρός νέος. Εκεί τον αντιλήφθηκαν οι παπάδες ότι αυτό το νεαρό παιδί έχει αυτή την οξύνια και αυτή την σπιρτάδα του. Τον βοήθησαν να σπουδάσει στη θεολογική σχολή, θα πάει στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι τον βοήθησε και κάποιος συμπατριώτης του, ο Στεφάνοβικ, ενώ το όνομα δεν ακούγεται ελληνικό, Έλληνας όμως ήταν, έτσι, ο Παύλος Κυλίτσης Στεφάνοβικ. Βλέπετε, δεν έχει σημασία το όνομα ή πώς λεγότανε, πώς αισθανότανε. Αυτοί αισθανόταν Έλληνες και πλήρωσε τις σπουδές του, πήγε στη Λειψία, πήγε στη Γερμανία, διδάχτηκε φιλοσοφία, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Ανακηρύχθηκε διδάκτορας της φιλοσοφίας, θα γυρίσει πολύ γρήγορα όμως και πολύ μικρός θα χειροτονηθεί διάκονος ιερέας και θα, σε ηλικία 34 ετών, εκλέχθηκε το 1900 Μητροπολίτης Καστοριάς. Με το που πήγε ο Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης στην Καστοριά, 34 χρονών παλικάρι, όλο ψυχή, με φοβερό μυαλό και φοβερή σπιρτάδα και ζωντάνια, άρχισε να οργανώνει όλο το δυναμισμό των Ελλήνων, να μην εκβουλγαριστούν, να μην εξσλαβιστούν και να μην περάσει η ιδέα του Σλάβο Μακεδόνα. Βλέπετε, είναι πολύ παλιό το θέμα. Είναι πολύ παλιό το θέμα. Και εκεί λοιπόν θα συγκεντρώσει. Θα ξεκινάει από το 1860 για να καταλάβουμε. Ναι. Δηλαδή πόσο παλιό είναι. Μην νομίζουμε ότι επειδή απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη το 12-13 στους Βαλκανικούς πολέμους και τελείωσαν το 17, ότι τελείωσαν, ναι. Με το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Λοιπόν, μην νομίσουμε ότι είναι τωρινό αυτό το ζήτημα, είναι από πολύ παλιά, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια που λένε, έτσι. Και για τον Γερμανό Καραβαγγέλη που
είχαμε και πει και πριν. Αυτός εντωμεταξύ, εγώ ξέχασα να πω ότι αυτό ζήτησε και το σώμα από τους Τούρκους. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Του Παύλου Μελά. Ναι. Και μετά τα παλικάρια του πήγανε και φρόντισε και για την ταφή του Παύλου φρόντισε Μελά. Φρόντισε και για την ταφή του. Αλλά είχε το σθένος και πήγε και ζήτησε το σώμα ενός Μίκη Ζέζα τότε. Ναι. Και φρόντισε, γιατί ήξερε ποιος ήταν βέβαια, να πάει να θάψει το σώμα. Συνέχισε. Συγγνώμη, λοιπόν, για την παρέμβαση. Όχι, ζωντανά είναι αυτά. Θα έχουμε διακοπές, θα έχουμε συνδέσεις, θα έχουμε παρεμβάσεις. Για τέτοιους μητροπολίτες. Θα λέμε διάφορα. Ακμαίος λοιπόν σωματικά ο Γερμανός πάει στην Καστοριά και πέρασε και τις πιο πλέον αισιόδοξες προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν. Χωρίς συμπαράσταση της κυβέρνησης Αθηνών, δεν έπρεπε η Αθήνα να βγει προς τα έξω ότι βοηθάει τη Μακεδονία, έτσι. Ανέπτυξε πρωτοβουλίες, γύρισε την επαρχία, ρυψοκινδύνεψε, ψύχωσε τους κληρικούς και μάλιστα και κάποιους που τους είχαν πείσει ότι δεν ήταν Έλληνες και ήταν Μακεδόνες, όταν έκατσε και τους έβαλε κάτω και τους έδειξε το γενεολογικό του δέντρο και ποιοι είναι, και ένας από αυτούς είναι ο καπετάν Κώτας. Ο καπετάν Κώτας στην αρχή ήτανε, αν και βουλγαρόφωνος ο καπετάν Κώτας, έτσι, όταν κατάλαβε ότι τον είχανε δια της βίας εκβουλγαρίσει και ότι το γένος του είναι ελληνικό, τότε ο καπετάν Κώτας, μάλιστα λέει, για να τον δείξει όλη την ιστορία του καπετάν Κώτα, ο Γερμανός Καραβαγγέλης με τον καπετάν Κώτα συζητούσαν 2-24 ώρα. 2-24 ώρα, δεν φάγαν, δεν ήπιαν, δεν κοιμήθηκαν. Και όταν βγήκαν από εκεί, μετά από αυτή την συνάντηση των δύο πραγματικά παλικάρια, έτσι, ένας παπάς και ένας οπλαρχηγός, παλικάρια, είπε ο καπετάν Κώτας, και τώρα θα δουν. Και πραγματικά ο καπετάν Κώτας έδωσε τη ζωή του. Ή αν έχουμε χρόνο, ίσως να πούμε και λίγα πράγματα για τον καπετάν Κώτα, για τον Χατζόπουλο, για τον Καρατάσο, για Μακεδονομάχους που σήμερα τους ξεχνάνε οι πολιτικοί επίλυδες, οι πουλημένοι. Έτσι λοιπόν γυρνάει χωριό το χωριό, επαρχία την επαρχία, ψυχώνει τους Έλληνες, τους ενδυναμώνει, φροντίζει τα ορφανά. Σκότωναν τους γονείς και κλέβαν τα παιδιά, παιδομάζωμα. Ό,τι παιδομάζωμα ακόμα αργότερα κάνανε μέσα στην κατοχή 40-44 και μετά στο συμμορτοπόλεμο, στον εμφύλιο πόλεμο που λέγεται μετά, οι αριστεροί που πέραν τα παιδιά και βρέθηκαν χιλιάδες παιδιά στο Ανατολικό Μπλοκ. Μου έλεγε μία συνάδελφος από το νοσοκομείο την μάνα της, 17 χρονών, δια της βίας μπήκαν να την πάρουν μέσα από το σπίτι και την πήρανε και την οδήγησαν στο Στριμώνα για να τους διώξουν επάνω στο Ανατολικό Μπλοκ. Και η κοπέλα 17 χρονών τώρα, ξέρεις, μέσα από το σπίτι την έκλεψες και την οδήγησες στα βουνά, βρεμένη, είχε περάσει το Ναλιάκωνα μέχρι τη μέση νερά, κατά χείμωνο, Δεκέμβρη ήταν, λέει, και ήταν η μέρα των Χριστουγέννων. Και μου λέγε η κοπέλα αυτή για τη μάνα της, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, μπορεί να κάνει μια παρέμβαση να μας πει και εκείνη ακριβώς την ιστορία, και ήθελε να ξοκλήσει από μακριά και λύθηκαν τα κορδόνια της. Ο Θεός έδωσε και λύσαν τα κορδόνια και έσκυψε τα να δέσει τα κορδόνια της από το πολύ το χιόνι μέρος, χάθηκε όμως μέσα στο χιόνι και μετά έδωσε μια κουτρουβάλα εκεί στον κρεμό και βρέθηκε στην εκκλησιά, στο ένα μικρό κλεισάκι, δυο άτομα χωρούσαν να το. Χώθηκε εκεί πέρα μέσα και δεν την πήραν χαμπάρι, λέει, οι κομμουνιστές, και την γλίτωσε και σκώθηκε και έφυγε. Και τέλος πάντων πήγε στον δήμαρχο εκεί πέρα, στην αστυνομία, γιατί δεν ήξερε και πού βρίσκεται η κοπέλα. Την κλέψανε. Να, παιδομάζωμα κάναν τότε οι Βούλγαροι, παιδομάζωμα κάναν οι αριστεροί, παιδομάζωμα κάνουν και σήμερα. Και σήμερα έχει μια άλλη μορφή το παιδομάζωμα. Τα παίρνουν στα σχολεία και τα κάνουν ανθέληνες. Δεν θέλουν να μιλήσουν για εκκλησία, για πατρίδα, για οτιδήποτε. Θέλουν να περάσουν ομοφιλόφιλες ταυτότητες, έμφυλες τις λένε πολύ εμβολικά, να διδαχτούν την ομοφιλοφιλία. Γονέας Α και Β. Γονέας Α και Β, κηδεμόνας Α και Β. Δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκα. Ρε, πού μας πάτε? Σε αυτό τον ερμαφρόδιτο πολιτισμό σας δεν το θέλουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε, δεν το θέλουμε.
Επανέρχομαι όμως. Θες να πεις κάτι, θες να συμπληρώσεις να κάτι. Να ξέρουν για αυτά που λέμε. Το όνομά μου είναι Ρωσόπουλος, όπως και το αδερφού μου το όνομα είναι Ρωσόπουλος. Αν θέλουν μπορούν εμάς να κυνηγήσουν. Είμαστε πρόθυμοι και εμείς να δώσουμε τη ζωή μας. Όπως όλοι όσοι είναι κάτω στο συλλαλητήριο, έτσι. Και από ό,τι βλέπω, έχω εικόνα μπροστά μου τώρα και βλέπω το συλλαλητήριο. Οι σημαίες είναι χιλιάδες, χιλιάδες. Και μην τολμήσουν, αν μας ακούνε και όπου μας ακούνε οι εναρχικοί, χτες το βράδυ μας βγήκανε από την Τζιμισκή και πέταξαν Φέιβολαν και γράψανε ένα σύνθημα στο Λευκό Πύργο. Έλληνας δεν γεννιέσαι, καταντάς. Ναι ρε φίλε, εάν να καταντήσω να είμαι Έλληνας, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Να μην καταντήσω να γίνω Ανθέληνας όμως. Πρόσεξε και παιδιά, φίλε, εσύ που έγραψες αυτό το κειμενάκι, ξένος, όχι Έλληνας, ξένος βγήκε και είπε: οι ήρωες πολεμάνε σαν τους Έλληνες. Όταν θα έχεις και εσύ αυτά που λένε κάποιοι ότι γίνεσαι άντρας, έλα να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ, Ρωσόπουλος. Συνέχισε, λοιπόν, αδερφέ, συγγνώμη. Λοιπόν, τέλος πάντων, τέλος πάντων, λέγανε κάνουμε μια διακοπή λίγο για ζωντανή συνδέση. Οι ήρωες πολεμάνε σαν τους Έλληνες. Όταν θα έχεις και εσύ. Συνέχισε. Ξαναερχόμαστε εδώ στο στούντιο ζωντανά. Συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτό τον παλικάρι, τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Παπά, ήρωα, δεσπότη, τα πάντα. Λέγανε ότι μαζί με το Ευαγγέλιο όχι και τον Τουφέκη και τον βλογούσε. Και πραγματικά καβάλασε ένα άλογο ο Καραβαγγέλης. Πήγαινε στα βουλγαρόφωνα χωριά, εκεί που ήταν η φωλιά των Κομιτατζίδων, και εκεί που δεν τον περιμέναν εμφανιζότανε. Και εκεί που δεν τον περίμεναν τον Καραβαγγέλη εμφανιζότανε. Και εμφανιζότανε, έκανε μια κατήχηση, μια ομιλία, πολύ θερμή, πολύ ζωντανή, πολύ ψυχή, και με τις ομιλίες του και αυτές τις πύρινες ομιλίες που είχε, γιατί λέει, γιατί είχε και ένα πύρινο λόγο, μακάρι να είχαμε και ένα μισή τέτοιο πύρινο λόγο σαν τον Καραβαγγέλη, που τον άκουγαν οι άλλοι και γινότανε θεριά. Σας εσύ είδες με τον καπετάν Κώτα. Και αρχίζει αυτός ο Μητροπολίτης να γυρνάει τα πράγματα τούμπα, να ξυπνάει, να δίνει ελπίδα στους Έλληνες ότι δεν είναι τέτοιο. Αρχίζει να συνεργάζεται με τον Παύλο Μελά, με τον Χατζόπουλο, με τον καπετάν Κώτα. Αρχίζει, συνονείται με τους οπλαρχηγούς. Μιλάει με τον Κορομιλά, τον πρόξενο στη Θεσσαλονίκη. Φροντίζει για τα πολεμοφόδια, φροντίζει για τις τροφές, φροντίζει για πάρα πολλά πράγματα. Έλα όμως που μπήκε στο μάτι Ολωνών. Έλα που μπήκε στο μάτι Ολωνών αυτό το παλικάρι. Άρχισαν ξένες δυνάμεις. Διώξε τον Καραβαγγέλη από εκεί. Διώξε τον Καραβαγγέλη. Το στήσανε νέδρα πάρα πολλές φορές και Τούρκοι και Βούλγαροι να το σκοτώσουν. Σε μία από αυτές τις ενέδρες, μόνος του λέει, μόνος του, πάνω στο άλογο, γύρισε όπως το οδηγούσε, γύρισε το άλογο καβάλα και πυροβολούσε αυτούς που τον καταδίωκαν. Και λέει, έφυπος να είσαι με το άλογο ανάποδα δεν γινόταν, και όμως γύρισε, λέει, αυτός το κατάφερε. 34 χρόνια ήταν όταν πήγε εκεί πέρα, ήταν παλικαράκι, και αντιμετώπισε και τους διώκτες του και κατάφερε, λέει, από 30-35 λέει πόσο τον καταδίωκαν, και γλίτωσε. Και γλίτωσε και γύρισε ασφαλή στη Μητρόπολη, στην Καστοριά. Έτσι λοιπόν. Και μην ξεχνάμε ότι πυροβολούσε προς εκφοβισμό, έτσι. Όταν είσαι πάνω στο άλογο, τώρα δεν πυροβολήσει και τέτοιο. Πυροβολήσει ότι έχει όπλο, ρε παιδιά, μην με πλησιάζει, να το σκοτώσω. Ναι. Απλώς επειδή ήξερε το λειτουργήμά του, πυροβολούσε προς εκφοβισμό. Λοιπόν, αρχίζουν και θέλουν να το διώξουν από την Καστοριά, και κατάφεραν τελικά μέσω της Ελλάδος, της τότε ελεύθερης Ελλάδος, στο κέντρο, στην Αθήνα, να πείσουν τον Πατριάρχη
άσκησαν και κάποιες πιέσεις, φοβέρισαν κιόλας, και νομίζω όμως ότι ήταν και χέρι Θεού. Ήταν χέρι Θεού να φύγει από τη Μητρόπολη Καστοριάς. Και πού πάει? Τον πάνε στον Πόντο, στην Αμάσια. Και ξαναβρίσκεται σε στοιχείο ελληνικό ο Γερμανός, ο Καραβαγγέλης, εκεί γύρω από τους Πόντιους. Και αρχίζει να οργανώνει τους Πόντιους. Και αυτό που θέλησαν να τον βγάλουν από τα πόδια τους, να τον στείλουν κάπου ακριτικά ξεχασμένο τέτοιο, ξέρω εγώ, τους βγαίνει ο Καραβαγγέλης από την Αμάσια του Πόντου και να ξεσηκώνει τους Ποντίους. Παιδιά, βλέπετε τι είχε στο μυαλό του αυτός άλλοι ο άνθρωπος. Άλλοι Έλληνες που τράβηξαν μεγάλο δόρυ. Λέσβοι, Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Πελοποννήσοι, όλοι ένα αίμα έχουμε. Άλλοι Έλληνες που τράβηξαν μεγάλο ζόρι, οι Πόντιοι, έτσι. Μην ξεχνάμε και τη σφαγή των Ποντίων. Μην την ξεχάσουμε καθόλου. Γενοκτονία. Γενοκτονία των Ποντίων, έτσι. Γενοκτονία. Μην την ξεχάσουμε. Και αν αφήσετε να γίνει αυτό που θέλετε τώρα, αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή πάλι και εδώ γενοκτονία θα γίνει. Αν αυτό θέλετε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Για σας τα παλικάρια πάνω εκεί πέρα στη Βουλή μιλάω, και τα κοριτσάκια, αντριωθείτε και δέστε ποιοι είστε και από ποιο που κρατάει η σκούφια σας, όσοι τουλάχιστον είστε Έλληνες. Όσοι είστε Έλληνες. Δώσε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καραβαγγέλης πάει στην Αμάσια, γυρνάει τις επαρχίες, σχολεία, ναούς, ορφανοτροφία, γυροκομεία. Έκατσε καμιά δεκαριά χρόνια εκεί στην Αμάσια. Αναμόρφωσε σε 10 χρόνια, αναμόρφωσε μια περιοχή ολόκληρη, χωρίς κρατική παρέμβαση, χωρίς τίποτα, χωρίς βοήθεια καμία. Και εδώ τώρα εμείς είμαστε σε μια κρίση από το 9, κοντεύουμε πάλι 10 χρόνια και δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε τίποτα. Εν περίοδο τουρκοκρατίας, πόσα σχολεία έχτισε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός? Μέσα στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ο ΟΟΚ στην αριθμό στην κοινωνία. Ο Καραβαγγέλης λοιπόν, όταν φτάνει πέρα που έχτισε εδώ στην Καστοριά, σε όλες τις επαρχίες Καστοριάς, πάει στον Πόντο, στην Αμάσια, και αρχίζει, δημιουργεί ελληνικά σχολεία, ορφανοτροφία, αναγείρει τις εκκλησίες, τις γκρεμισμένες από τους Τούρκους, τις κατεστραμμένες τις ξαναδιορθώνει. Λοιπόν, φτιάχνει πόσα ιδρύματα. Φροντίζει να υπάρχει πάντα τροφή για τα ορφανά τα παιδιά που πήγαιναν στα σχολεία. Φτιάχνει σωματεία, κανονισμούς, διοίκηση, συλλόγους, χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Και το 14 τώρα, το 14 όταν αρχίζει να αρχίσουν οι πρώτες εκαθαρίσεις γύρω από τον Πόντο, τότε τι έκανε? Κατέβηκε, πήγε στην Αθήνα και πήγε και βρήκε τον Κρόμπερκ. Πήγε και βρήκε τη βασίλισσα τη Σοφία. Η Σοφία ήταν γερμανικής καταγωγής. Λοιπόν, και έκανε παρέμβαση η Σοφία στους Γερμανούς, και τότε λίγο οι Γερμανοί ανέστηλαν τους Τούρκους για να μην γίνει μεγάλη σφαγή. Θα την κάνουν αργότερα οι Τούρκοι. Αλλά εκεί, σε εκείνη την περίοδο, τους διέσωσε ο Καραβαγγέλης. Και δεν είναι, τότε πολλοί Πόντιοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσής τους και άρχισαν από το 14, έχουμε μικρασιατική καταστροφή το 22, έτσι, 14 είμαστε 8 χρόνια πιο μπροστά, αντιλαμβάνονται ότι θα έχουν καθαρίσει οι Πόντιοι και αρχίζουν κάποιοι Πόντιοι σιγά σιγά να φεύγουν από εκεί πέρα, ή κάποιοι Πόντιοι φεύγουν από την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανεβαίνουν προς τα πάνω, προς την Ρωσία. Γι' αυτό και βρέθηκαν κάποιοι Πόντιοι, και σήμερα κακώς λένε Ρωσοπόντιους, είναι Πόντιοι που κατέφυγαν να μην σφαχτούν από τους Οθωμανούς, κατέφυγαν στα εδάφη της, κοίταξε, της Ρωσίας τότε, γιατί και ο παππούς μας όταν ήρθε από την Τουρκία, Τούρκον το φωνάζαν, έτσι, παρόλο που ήταν Έλληνες. Γιατί μην ξεχνάμε, εμείς καταγόμαστε από τον παππού μας που ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
Τούρκο το φωνάζανε. Και, αυτοί, και όποτε έρχονται Έλληνες από άλλες χώρες, τους βάζουμε και ένα προσωνύμιο. Πολύ κακώς τους βάζουμε προσωνύμιο. Είναι Έλληνες. Πάντως, από αυτά εδώ έτσι, τώρα, με ξέρεις τι... Θα κάνουμε διακοπή, Πέτρο. Είμαστε γεμάτοι από παλμό και ενθουσιασμό. Μυρίζει η Ελλάδα και θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Τούρκο το φωνάζανε. Και, αυτοί, και όποτε έρχονται Έλληνες από άλλες χώρες, τους βάζουμε και ένα προσωνύμιο. Πολύ κακώς τους βάζουμε προσωνύμιο. Είναι Έλληνες. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε από αυτά που έλεγες πριν. Έλα ρε παιδιά, ακούγομαι, εντάξει, μη φωνάτε. Όλοι μαζί. Ότι πρέπει να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Είπες πριν για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ότι έχει μία προφητεία, το ξανθό γένος θα σας σώσει. Αυτό είναι, το βάλαν οι Σλάβοι μέσα. Να νομίζουν ότι θα μας σώσουν κάποιοι ξένοι. Παιδιά, στα ποδαράκια μας και στα χεράκια μας πρέπει να στηριχτούμε. Μην περιμένετε από πουθενά τίποτα. Κοίταξε, για την προφητεία εγώ δεν ξέρω και είναι ένα θέμα που δεν το ξέρω καλά. Και επειδή το ξέρω εγώ, αλλά λίγο το έφυξα. Προσέξτε, μην τις παίρνουμε κατά λέξη. Μην τις παίρνουμε κατά λέξη προφητείες. Γι' αυτό η προφητεία είναι διφορούμενη πάντοτε για να... Δεν έχει πυθία τώρα, εντάξει. Ρε. Όχι, είναι διφορούμενη πάντοτε, ερμηνεύεται μόνο όταν γίνει. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή διακοπή πάλι. Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Φλωρίς, Πρεσπών και Ορδέας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι από τη Φλόρινα. Ασχολούμαι με το μακεδονικό, έχω γράψει βιβλία και άρθρα και ήρθα να αγωνιστώ για το όνομά μας, την ψυχή μας που δεν την παραδίδομαι σε κανένα. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Επίσης, να χαιρετήσουμε τους απανταχού Έλληνες, έτσι που μας ακούνε, από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Τα μήκη και τα πλάτη της γης, ναι. Από όπου δει, όπου ελληνισμός και χτυπάει. Και γι' αυτό δεν τους αφήνουν να ψηφίσουν τον απόδημο ελληνισμό. Τους αφαίρεσαν το δικαίωμα του ψήφου. Και άκουσα και μια πονήρια. Τώρα, επειδή ήθελα να σου πω για τον Καραβαγγέλη, αλλά φεύγω από εδώ, πάω από εκεί. Θα λέτε και τα έχω σαλατοποιήσει, αλλά δεν τα έχω σαλατοποιήσει. Είναι ένα ζωντανό πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα. Η ροή που μας εξαναγκάζει να κάνουμε. Είπανε τόσες πολλές. Εάν θέλετε, λέει, να σας κάνουμε και δημοψήφισμα. Τι δημοψήφισμα θα βάλουνε? Θέλετε να λέγεται τα Σκόπια αυτούσια Μακεδονία ή με σύνθετο Μακεδονία? Είπες τίποτα? Θέλετε να πάτε στον πάτο του πηγαδιού ή στον αφρό του πηγαδιού? Το δηλαδή, πηγάδι είναι βαθύ όμως. Είναι όπως το ναι και όχι. Ναι, ναι. Ναι, στο... στο μνημόνιο ή όχι στο μνημόνιο. Εννοούσε ναι σε αυτό το μνημόνιο, όχι στο άλλο το μνημόνιο. Γι' αυτό είχε πει αυτό το τραγουδάκι που λέει να ρίχνεις όση το πρωί, να βγαίνει ναι το βράδυ. Των κριτικών, μαντινάδα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, λέει θα σας δώσουμε και δημοψήφισμα. Και τι θα λέει το δημοψήφισμα? Είστε, λέει, στο αυτούσιο Μακεδονία ή είστε στο σύνθετο όρο Μακεδονία? Δηλαδή θα τη λέμε σκέτη Μακεδονία ή θα την πούμε άνω Μακεδονία? Βρε εθνοπροδότες, βρε εθνοπροδότες, προσέχετε από εδώ και πέρα που πάτε. Απ' τη Μακεδονία κάτω τα χέρια, απ' τη Μακεδονία κάτω τα χέρια, απ' τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Μακεδονία.
Είμαστε από Καστοριά. Ελπίζετε μας. Από Καστοριά είμαστε. Βαρσάμις λέγομαι, Θωμάς. Είμαστε από το σώμα του Παύλου Μελά, ο οποίος απελευθέρωσε τη Μακεδονία. Ναι. Μαζί βέβαια με το στρατό των Αθηνών, της Πελοποννήσου, της Κρήτης. Σήμερα ζητούν οι Σλάβοι να αγοράσουν το όνομά μας, το οποίο δεν υπάρχει ούτε στην Αγία Γραφή που λένε. Εμείς οι Μακεδόνες και οι Κρητικοί και οι Πάντες με όλη μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη Μακεδονία μας όπως ήταν από αρχαιότητα των χρόνων και δεν πρόκειται να πουληθεί με καμία κυβέρνηση ή όποια και να είναι αυτή για να μας καταδικάσει και να μας αλλάξει τα σύνορα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ακριβώς. Είμαστε αισιόδοξοι. Πάμε στα περάσματα. Με τίποτα. Αρκεί να είμαστε ελεύθεροι, πάντα ελεύθεροι. Είμαστε καλά. Γεια σας. Από πού είστε, πού είναι η καταγωγή σας? Είμαστε από Θεσσαλονίκη. Στείλτε μας ένα μήνυμα για σήμερα. Το μήνυμα το δίνει σήμερα όλο ο ελληνικό λαό. Το βλέπετε εδώ, είναι μια λαοθάλασσα. Σήμερα γράφουμε ιστορία! Τι να πω. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Όπως η ιστορική μέρα που βλέπετε δηλαδή. Σε περνάει ήδη το μέγαρο μουσικής. Πιστεύετε πως σήμερα, στην ιστορική αυτή μέρα, θα ακουστεί ο ελληνικός λαός? Έλεγαν ότι θα είμαστε 30.000. Και όσοι δεν ακούσουν αυτό το μήνυμα, περισσότεροι δεν ξέρω από 200.000! Τίποτα άλλο. Ακούτε και μόνοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι δεν ακούσουν αυτό το μήνυμα που είπε και ο Φαντάρος, δεν ξέρει τι να πει. Εγώ ξέρω τι να πω. Ότι ξανά στις επάλξεις θα είμαστε. Ξανά θα βγούμε στους δρόμους, αλλά αυτή τη φορά... Εγώ δέχομαι να δώσουμε σύνθετο όνομα Μακεδονία. Σε Σκόπια. Δέχομαι να το δώσω τον όνομα Μακεδονία. Σκλαβωμένη, κατεχόμενη Μακεδονία. Πώς είναι τα κατεχόμενα της Κύπρου? Να πω, κατεχόμενη Μακεδονία. Θέλουνε, εγώ το δίνω αυτό τον όρο. Να έχω την ελεύθερη Μακεδονία και την κατεχόμενη Μακεδονία. Γιατί έχει 300.000 Έλληνες εκεί πέρα μέσα. Με απόλυτους γεωγραφικούς προσδιορισμούς έχουν ένα κομμάτι της Μακεδονίας. Ναι. Αυτό δεν αντιλέγω. Ναι. Όπως υπάρχει και ένα κομμάτι της Μακεδονίας που κατέχουν και οι τέτοιο. Το θέμα είναι εάν υπάρχουν σε αυτά τα γεωγραφικά κομμάτια Μακεδόνες μέσα. Εάν υπάρχουν Μακεδόνες Έλληνες, πρέπει να απελευθερωθούν. Σκλαβωμένοι. Ναι, φυσικά, πρέπει να απελευθερωθούν. Γιατί η Μακεδονία από αρχαιότητα των χρονών ήταν ελληνική. Άρα αν κατέχουν κομμάτια της Μακεδονίας και ζητούν το γεωγραφικό όρο ότι κατέχουν γεωγραφικά κομμάτια της Μακεδονίας, είναι καιρός να αρχίσει η Ελλάδα και να λέει ναι, διεκδικώ. Διεκδικεί η Γύφτη ο Αλβανοί, διεκδικούν η Γύφτο Σκοπιανή, συγγνώμη για το Γύφτο τώρα, αλλά φούντωσα και εγώ τώρα, η Γύφτο Βούλγαροι, η Γύφτο Τούρκοι, όλοι διεκδικούν. Εμείς λέμε δεν διεκδικούμε. Γιατί να μην διεκδικήσουμε? Έτοιμοι είμαστε. Ωραία. Θα είμαστε πάλι εκεί όποτε το ξαναχρειαστεί. Γιατί να μην διεκδικήσουμε εμείς? Να διεκδικήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να φύγουν οι λεχρίτες. Συγγνώμη για τη λέξη λεχρίτες, όσοι δεν ξέρετε, σημαίνει ότι είναι βρωμιά. Αν θεωρείτε, για όσους θέλετε να μην πάτε στα δικαστήρια, αν θεωρήσουν ότι είναι βρωμιάριδες, να με πάνε στα δικαστήρια. Πολύ ευχαρίστως. Όχι. Ρωσόπουλος είναι το όνομα. Λασπόθηκαν τα ρούχα τους, γι' αυτό βρωμίστηκαν.
Λοιπόν, να. Και αν, 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να προλάβουμε να, να πούμε δύο πράγματα, ναι, ρε, παιδιά, ναι, για τον Γερμανό, τον Καραβαγγέλη, αυτό τον πατριώτη. Εμένα πάντως εγώ δεν πρόλαβα να πω. Το παλικάρι. Πάει λοιπόν στην Αμάσια, προσπαθεί να κάνει αυτά που σας είπα να κάνει και έρχονται τα τάγματα εργασίας. Μου θυμίζει τους Γερμανούς που έγραφαν έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης η ελευθερία, η εργασία απελευθερώνει. Τα αμελέτ, πώς τα λέγανε οι Τούρκοι, δεν μου έρχεται τώρα, τα μπουρλού. Τα αμελέτ τα μπουρλού, δηλαδή τα τάγματα εργασίας. Και αρχίζουν και άλλο πεδομάζωμα. Παίρνουν τον ανθό του Πόντου. Δεν φάει τα λυσακά του Καραβαγγέλης. Προσπαθεί να σώσει παλικάρια από εδώ, προσπαθεί να τα κρύψει από εκεί, προσπαθεί να τα φυγαδεύσει με κάθε τρόπο. Και ταυτόχρονα οι Τούρκοι στρέφονται και εναντίον των Αρμενίων. Και δεν σκέφτεται ότι εγώ πρέπει να σώσω μόνο Έλληνες. Οργανώνει και τους Αρμένιους να τους σώσει. Βρίσκει λεφτά, εξαγοράζει εχμαλώτους, τους φυγαδεύει, τους δραπετεύει. Από τα τάγματα εργασίας αυτά έχει σώσει πάρα πολλούς και Αρμένιους και Έλληνες. Αυτός ήταν ο πατριώτης Βαγγέλης Γερμανός, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Και εκεί θα δώσει πάλι τον δικό του αγώνα. Και επιστράτευαν τότε όλους τους νέους Πόντιους και Αρμένιους από 20 έως 45 ετών. Όσοι δεν κατάφεραν να σώσουν και φύγανε στα βάθη της Ανατολής, αυτοί δεν ξαναγύρισαν ζωντανοί. Τους πήγανε μέχρι κάτω στα Άδανα, μέχρι την βαθιά Ανατολία, πίσω από την Άγκυρα, όπου πέθαναν από τις κακουχίες, από τη σκληρή εργασία, από την ασιτία. Οι περισσότεροι ήδη είχαν πάει από την πεζοπορία σκοτωμένοι, είχαν πεθάνει δηλαδή, και όταν τους βάλανε για εργασία ήδη ήταν εξαθλιωμένοι. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο να αντέξει νομίζει ένας άνθρωπος, ιδίως κακοποιημένος από τόσο πεζοπορία, έτσι. Μην φανταστείτε όπως είναι σήμερα που έχουμε το αυτοκινητάκι μας και μπαίνουμε μέσα και άντε πήγαμε. Τότε επίτηδες ούτε καν σε κάρο δεν τους ανέβαζαν. Πεζοπορία τους πήγανε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα και με ελλειπή σιτισμό, με ελλειπή πόσιμου νερού, με ελλειπή τα πάντα. Κάνουμε μια διακοπή πάλι. Είναι μόνο από όλη την Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε. Και πριν είμαστε πάνω από 200 λίμε. Εμείς θα μεταφέρουμε τον παλμό, αλλά δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφονται οι στιγμές που ζούμε. Ελπίζουν φυσικά να φτάσουν παρά 10 και είναι ήδη 250.000. Έχουν κλείσει περισσότεροι δρόμοι στη γύρω περιοχή. Η στάθμη στη... Είμαστε στον αέρα, Πέτρο. Είμαστε στον αέρα, παιδιά, συγγνώμη. Έχει βουλιάξει όλο το δίκτυο, όλη η περιοχή, τα σήματα έχουν κάνει εδώ η τεχνική του σταθμού, κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες τα παιδιά να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατότητα σύνδεση που υπάρχει και εσείς να έχετε μια συνεχή ροή, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τα τεχνικά, τα δυσβάσταχτα προβλήματα. Και μάλιστα, ρε παιδιά, εκείνη τη στιγμή τώρα εδώ ο σταθμός για να λειτουργήσει, ούτε ρεύμα δεν μας έδωσε ο Δήμος. Αρνήθηκε να δώσει ρεύμα στους Έλληνες για να βγάλουμε το σταθμό αυτό. Μας δώσανε γεννήτρια και με γεννήτρια δουλεύουμε και έχουμε αυτή τη στιγμή ρεύμα
για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Δεν μας έδωσε ρεύμα. Ιδιώτης έδωσε τώρα τη γεννήτρια, έτσι, και αυτός πάλι αφιλοκερδός. Και ο Δήμος δεν έβαλε τίποτα. Και αρνήθηκαν να μας χορηγήσουν και ίντερνετ. Αρνήθηκαν να μας χορηγήσουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε βοήθεια, οποιαδήποτε συμπαράσταση. Αν ήταν και η παρέλαση όμως, και τώρα εγώ θα τα πάρω και θα φουντώσω. Αν ήταν γκέι παρέλαση, δώσαν το λεωφορείο το ανοιχτό στους γκέι και κάνανε γύρω βόλτες οι παλιαδερφές. Και... όμοιο στον όμοιο και η Κοπριά στα Λάχανα, το αστείο ποιο είναι, ότι το κάψαν κιόλας. Το καταστρέψανε. Το βάλαν φωτιά αφού τους το χορήγησε και κάνανε και τις γύρες του στη Θεσσαλονίκη. Κάνανε τις παρελάσεις τους, το κάψανε κιόλας. Και δεν βγήκε να πει, ρε εσείς, εγώ σας το χορήγησα δωρεάν. Πληρώστε μου τα σπασμένα, τα καμένα. Όχι, εσύ και εγώ θα τα πληρώσουμε. Εμείς θα πληρώσαμε τα καμένα. Και τώρα για 200.000 Έλληνες που είναι εκεί πέρα. Δεν είναι 200.000, είναι πολύ περισσότερο. 300, 400. Παιδιά, να φτάσουμε και τους 500, να φτάσουμε το μισό εκατομμύριο. Και να φτάσουμε και ένα εκατομμύριο, εγώ θα είμαι μέσα. Τώρα θα πάω σε μια εξέδρα ψηλά να στηθώ να πάω να αρχίσω να μετράω κεφάλια 1, 2, 3, 4, 5 και θα σας μεταφέρω από εκεί κεφάλια. Λοιπόν, δεν αρνήθηκε να δώσει ο Δήμαρχος οτιδήποτε. Λοιπόν, στα 2-3 λεπτά που μένουν για να κλείσουμε την εκπομπή, παρόλα αυτά αντιλαμβάνεται και στο μυαλό του ότι απομονωμένο ο Πόντος, η Τραπεζούντα, η Ζαψούντα εκεί πέρα και οι Αρμένοι προσπαθεί το 21, κατεβαίνει το 1921 στην Ελλάδα και ζητάει να συνεχθεί με τον Θεοτόκη, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, για να φτιάξει το κράτος το ελεύθερο του Πόντου. Για να φτιάξει ένα ανεξάρτητο κράτος εκεί, να σώσει τους Ποντίους και τους Αρμενίους μέσα, έτσι. Δεν ξεχωρίζει, δεν είναι... Ο Χριστιανός δεν ξεχωρίζει, λοιπόν, όταν κάποιος έχει ανάγκη. Και φυσικά σε αυτό του τον αγώνα των Γερμανών, του Καραβαγγέλη, δεν βρήκε κανείς να τον βοηθήσει. Και μάλιστα μετά από όλη αυτή τον αγώνα που έκανε ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης, φτάνουμε στο 1921, όπως σας είπα, που κατέβηκε στην Ελλάδα. Και τότε χειρεύει και η πατριαρχική θέση. Θεωρώντας ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης ότι η θέση του Πατριάρχη θα βοηθήσει περισσότερο, βάζει υποψηφιότητα για Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Έλα όμως που πέφτουν οι μεγάλες αδελφές και φίλες δυνάμεις, δεν το θέλουν οι Πατριάρχοι, θέλουν το μελέτη ο Μεταξάκη. Ξέρεις τι έκανε ο μελέτης ο Μεταξάκης, έτσι. Πολύ καλά. Δίχασε μετά την Ελλάδα στα δύο, χώρισε το παλαιό και το νέο ημερολόγιο. Του την πέφτουνε. Λυτή και δεμένη του Γερμανού Καραβαγγέλη να μην βάλει υποψηφιότητα για Πατριάρχης, λέγοντάς του ότι αν δεν βάλει υποψηφιότητα και βγει ο Μελέτιος ο Μεταξάκης, ο οποίος στην προηγούμενη μια εκπομπή που είχαμε κάνει στο Λόγο της Ορθοδοξίας είπα τι ποιόν ήταν ο Μελέτιος ο Μεταξάκης, μασόνος, δεν το λέω εγώ, τα πανεπιστήμια το λένε, από διδακτορική διατριβή το έχω δανειστεί, επίσημη έκθεση στη θεολογία, και αποσύρθηκε τελικά γιατί του την έπεσαν όλοι του Γερμανού Καραβαγγέλη ότι θα φέρει λεφτά και ενίσχυση στο Πατριαρχείο και ομογενών λεφτά για να βοηθήσει, και τελικά το μόνο που δεν έκανε, δεν βοήθησε τους Έλληνες, δίχασε τους Έλληνες ο Μεταξάκης και στο τέλος, όταν μπαίνουν στην πόλη, έχουμε διακοπή πάλι, Πέτρο. Έτσι. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Λίγα λεπτά μας έμειναν ακόμα μέχρι να σταματήσουμε. Όταν άρχισαν να τους διώχνει ο Κεμάλ, ήρθε και στην Αθήνα. Εκεί θέλησε να βάλει υποψηφιότητα και για αρχιεπίσκοπος. Και τότε πάλι τον ρίξανε τον Γερμανό, τον Καραβαγγέλη, και κλέξανε αρχιεπίσκοπο τον έτερο μασόνο, το Χρυσόστομο τον Παπαδόπουλο. Δυστυχώς, και η μασονία είναι... Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και Μελέτιος Μεταξάκης σε εκείνη τη δεινή κατάσταση του ελληνισμού κάνανε και το σχίσμα το μεγάλο και χώρισαν, και μέχρι σήμερα χώρισαν τους Έλληνες στα δύο. Νομίζω ότι δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα.
Εδώ κάπου θα διακόψουμε εμείς τη δική μας τη ροή, θα σας αφήσουμε σε καλά χέρια. Θα συνεχίσει αυτός ο μαραθώνιος σταθμού. Θα πάει μέχρι το βράδυ, θα καλύψουμε όσα μπορούμε περισσότερα παραλυπόμενα από το συλλαλητήριο. Και εμείς κατεβαίνουμε, Παύλο, τώρα για το συλλαλητήριο. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε κοντά σας και όλοι μαζί να φροντοφωνάξουμε για μία Μακεδονία, τη μοναδική ελληνική. Καλό σας απόγευμα, καλή δύναμη. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε εκεί πέρα.